Αν δεν πληρώσω για ταξί. Το συγκεκριμένο τραγουδάκι, πέρα το ότι μας εκφράζει απόλυτα σε κάθε συλλαβή των στίχων του, έχει και ένα σημείο παραπάνω που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της εκπομπής. Τα χαρακτηριστικά του λόγου επειδή μόνο τα χαρακτηριστικά τα δικά μας όσον αφορά την διάθεση, όσον αφορά την κατάσταση. Δύο σημεία. Πώς λέει ο Μετζέλος, τι ήθελα το χθες το βράδυ τον Τριανταφυλόπουλο. Εγώ μπορώ να πω τι ήθελα χθες το βράδυ τον Κώστα τον Ραπτόπουλο. Και πώς λέει ο Μηθριδάτης, πάλι ξενύχτησα με το φιλάθρο καφενείο. Πάλι ξενύχτησα με τη Μαρμίτα, τι ήθελα. Πήγε 2:30. Κάντε να σηκωθείς νωρίς. Αλλά άντε πες εμένα, εγώ το έβλεπα. Στέφανος που ήταν εκεί, κοιμήθηκες καθόλου, έκανες. Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη από την Παρασκευή. Εγώ δεν ήρθα. Δεν ήρθα ποτέ. Δεν ήρθα. Αλλά λέω, όχι, δεν είναι σε επανάληψη. Θα έρθω να αντικρούσω, θα έρθω να ακούσω το κλαρίνο. Θα έρθω να ακούσω το πείραγμα. Μπάμπι μου, ερχόμενος είδα το λοστρόγγυλο φεγγάρι. Δεν έχει σημασία, νομίζω ότι έχει. Χθες παρακολουθήσαμε μια Μαρμίτα συγκλονιστική, όπως πολλοί κόσμος, ας πούμε. Και εγώ είχα και πολύ καιρό να παρακολουθήσω, γιατί έπρεπε να κοιμάμαι νωρίς. Έπρεπε. Αλλά χθες, να, έτσι με το που το έβαλα, είδα τα αου. Φαντάσου αυτούς τώρα τους δύο. Ναι, τους θέλω. Τους είχα από τις 5 το απόγευμα δίπλα μου στη δουλειά. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ήρθα και έμεινα άφωνος. Λέω, κάτσε, παίξτε μπάλα εσείς. Δεν αφήστε το κάτι, το τι θέλετε. Πού είναι, μείνανε εδώ, είναι Θεσσαλονίκη. Ο ένας έφυγε. Έχει δουλειά. Πω το Θεό. Μπορεί να είναι και αυτό τώρα που παίρνει. Λες, άμα μας ακούει να πάρει. Σίγουρα, καρφωμένος, έχουμε βάλει τον κόσμο να ξυπνάει 6 ώρα πλέον. Καραφλοκοτσίδας. Ο Καραφλοκοτσίδας. Έχω καλιάσει, ο Γάρτινο. Γάρτινε μου. Πού είναι, είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Είναι εδώ το ολικοτόμαρο. Μεγάλη. Και αναμένεται το βράδυ στο άλλο το τέτοιο. Α, θα είναι και σήμερα. Και Γάρτινη. Πω, σήμερα έχουμε δηλαδή το double. Ναι, μην περιμένεις να μας ακούει τώρα. Έχει πει κανένα 3,5 λίτρα ρακόμελο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Γιατί δεν θα το έχει. Κάπου δεν θα πει και μετά. Μετά πού να πάει. Δεν ξέρω. 2,5-3 για πατσάκι αυτό για να είναι φρέσκος εδώ. Μάλιστα, έτσι πάλι ξενύχτησα με το φιλάθρο καφενείο που έλεγε παλιά. Και εκεί το, ότι ήμασταν μικροί, δεν τα τραβούσες και αυτά. Για να σηκωθείς Δευτέρα πρωί, δεν έβλεπες Γεωργίου. Δεν έβλεπα. Μόνο. Τριανταφυλόπουλο. Και τον εξηγούσα. Τότε είχε Κυριακή, ήταν ο Τριανταφυλόπουλος. Ήταν. Και μετά ακολουθούσε Γεωργίου στα καπάκια. Ήταν Σάββατο. Αχ, κάτι τώρα δεν κάθεται καλά. Δεν ξέρω αν ήταν στο ίδιο κανάλι. Μπορεί να μην ήταν στο ίδιο κανάλι. Ο Γεωργίου, ένα διάστημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγαίνει στον Α. Ναι, ο Γεωργίου, ναι. Και ο Τριανταφυλόπουλος ήταν στο Άλτερ. Σωστά. Οπότε παίζαμε μπάλα. Άστα να πάνε μπάλα. Κοιμήθηκες καθόλου, βρε παιδί μου? Εντάξει, έπιασα να. Εντάξει, κοιμήθηκα. Μια μισή ώρα καλά ήταν. Στράτος, στη Σκοπιά κοιμήθηκες. Δεν νιώθω, μου λέει, εντάξει, καιρός τώρα. Έτσι πάει το παιδί, δεν. Έτσι. Καλά είναι, καλά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που για κάποιους λόγους ενδεχομένως να το ξενύχτησε χθες Κυριακή. Καλημερίζουμε και αυτούς που για κάποιους λόγους δεν το ξενυχτήσανε. Για αυτούς που μπορεί να επιστρέφουν για κάποιους άλλους δικούς τους λόγους. Γενικότερα είναι μια εκπομπή συνοθήλευμα διαθέσεων, συνοθήλευμα ζώων και εμπειριών. Και καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στην εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλή εβδομάδα. Σε τι που λένε. Batman, ζούμε στη Μαρμίτα, να σε δούμε. Έρχεται η σειρά του. Όνειρο ζωή. Έλα μια φορά. Πήγαινε μια φορά. Έρχεται η σειρά του. Θα πάω. Πήγαινε μια φορά. Θα πάω, εντάξει. Κάποτε θα πάω. Είναι όνειρο ζωή. Δεν γλιτώνει. Απλά και μόνο να κάτσω στα έδρανα. Πώς έλεγε ο Ψαριανός στις Βουλή στα έδρανα. Θα μας απογοητεύσεις. Αλλά δεν θα μιλήσω. Ο Στέφανος μας απογοητεύσε. Δεν θα μιλήσω. Δεν πρόλαβε. Τον Τόλι, γιατί τον κάνατε έτσι, λίγο πήγε να μιλήσει, διάλειμμα πήγατε ρε. Οι άλλοι, που ήτανε τσογλάνια τώρα. Οι άλλοι γιατί φύγανε τρέχω, χτυπιότανε να πούμε. Για το μήνυμα από κάτω. Πού να μιλήσει κιόλας, είναι ο απόλυτος στάρ ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Είναι απόλυτος, δηλαδή μόνο, δηλαδή το Χατζινάκο τον έχουν εκεί, μοιάζει τον κράζουνε. Ο Τόλης κάνει ακριβώς ό,τι κάνει ο Χατζινάκος, αλλά είναι ο Τόλης ρε φίλε. Αλλά πουλάει άλλα αυτός, δεν κατάλαβες. Το τέμ. Ήτανε ωραία, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Εχθές άκουσα την μπάλα να ρέει μόνοι τους, υπήρχανε, ναι, υπήρχανε μόνοι τους, τι κάνανε. Ήταν Μαρμίτα από τα παλιά,
Έτσι. Εκεί ο Τωρόντο μέσα στη χαρά του ήταν μέσα αυτά. Έβλεπε εκεί σχόλια στο Facebook. Και όλο ο κόσμο νομίζω. Αφού εγώ ξενύχτησα, γιατί τις προηγούμενες 12 η ώρα κρεβατάκι θα μου πεις θες γύρισα 12.30 ώρα. Πήγα στο γήπεδο και γύρισα 12.30 ώρα. Γιατί μείναμε στον περιφερειακό. Το είδα γι' αυτό. Έχω μια διαφήμιση εδώ στο Λίμπερο που λέω από σούστα ρε φίλε. Έμεινε στον περιφερειακό. Και έγινε δίσκο πλατό ήταν τελικά το πρόβλημα το Μαξιού. Δεν το χάλασε. Εγώ να δεις κατεμιά. Έκανα σέρβις στο αμάξι της γυναίκας μου και το πήγαμε κάπου στη Θέρμη. Και έμεινα από δίσκο πλατό το αμάξι που μας δώσανε για να εξυπηρετηθούμε. Το δεύτερο το αμάξι. Το εξυπηρέτησες. Ναι, του συνεργείου. Με δώσανε ένα αμάξι για μια μέρα. Δεν γίνονται αυτά. Και με μένει. Και λέω, όχι, ρε, δίσκο πλατό. και λέω να βγω στο γήπεδο στον Άγιο Παύλο. Εκεί πήγαινε. Με έλεγε, όχι, μην πας, λέει, γυναίκα, τι την άκουσα. Και μένω εκεί και δεν είχε ούτε τρίγωνο ούτε αυτά. Και πιάνει μια βροχή με το που βγαίνω. Πότε έγιναν αυτά, τώρα. Όχι, έχει ούτε 6-7 μήνες. Α, λέω πως έγινε τώρα αυτές τις μέρες. Αλλά με βγαίνει, λέω, δεν ακούγεται καλά τα αμάξια. Όχι, λέω, θα μείνω από δίσκο πλατό. Αλλά με πήγαινε να στρίψω εκεί, πως είναι το κυπεδάκι του Άγιου Παύλου, πως στρίβεις από εκεί. Και να σε λέω, εκεί θα το βάλω σε μια λάνα. Και να σε βάλω να το πληρώσεις αυτό. Όχι, εντάξει. Αλλά ήρθαν εκεί πέρα. Να έχουν δώσει το αυτοκίνητό σου σε άλλον που πήγε να κάνει το αμάξι. Έτσι για την κατάσταση, φαντάζεσαι. Και περιμένω έναν φίλε και λέει, τώρα έρχομαι. Ναι. Και το λέμε και ο άνθρωπος χάθηκε και άργησε μία ώρα γιατί έμεινε μια γυναίκα κάπου αλλού πρώτα και αντί να την πει έμεινα Χαριλάου την είπε έμεινα τον είπε έμεινα Καφτατζόγλιο. Μπέρδεψε τα γήπεδα. Μπέρδεψε τα γήπεδα. Ο φίλε λέει πιάνει βρωμένο από δίσκο πλατό με ξένα μάξι. Πιάνει βροχή. Ναι. Αυτό το ότι μπέρδεψε τα γήπεδα πάντως. Καλά, δεν ξέρεις. Μπέρδεψε τα γήπεδα, δηλαδή μια ταλαιπώρια. Από τα Τζόγλου Ηρακλής είναι δυνατόν. Δεν είχε ούτε τρίγωνο τα αμάξι να κάτσω. Ξέρεις, μέσα έβγαινα έξω, κουνούσα εκεί κάτι κασκόλ, κάτι τέτοια. Για να κάνω νόημα. Καλά που δεν σε ήρθε κανένα άλλο εκεί. Τι ομάδα είσαι, ρε και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι τέτοια κατάσταση. Κάπου εκεί πρέπει να μείνει. Εσύ έβλεπα και περιφερειακό έμεινε. Ναι. Αμέσως μετά την γέφυρα εκεί τον κόβο τη του κατεβαίνει στην περιφερειακό να πας. Δεν πιάνει κίνηση στην ανηφόρα. Δεν βολεύει. Βλακίες του Αναστάση. Εντάξει, εννοείται. Δεν βολεύει. Δεν βολεύει καθόλου να βγαίνει στον περιφερειακό. Πλέον και η Εγνατία πλέον έχει γίνει. Ρε, άμα είσαι έξυπνος, εγώ μπορεί να μην έχω αυτοκίνητο, αλλά ξέρω έξυπνους τρόπους διαφυγής. Ναι. Βγαίνεις κατευθείαν από. Πώς το λένε, πλαστήρα και ανεβαίνεις εκεί από τον κόμπο του Χαριλάου. Στην Σταυρούπολη, γιατί αυτά τα λένε tips. Τύπος, έτσι. Tips. Καλά κανάλια. Τέλος πάντων, δεν με ακούνε εμένα. Τι μας έχουν τους συνοδηγούς για να έχουμε το χάρτη και να λέμε δεξιά φουρκέτα. Αυτοί εμείς είπαν ότι πήγαν, αλλά εμείς δεν πήγαμε. Δεν καθόλου. Ξέρω εγώ, αν οι φόρες έτσι μαγκώνουν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Χάλιανε γενικότερα. Και πέρασε στο δύσκολο και έμεινε στο εύκολο. Ναι, εκεί ήθελα να πάω νωρίς να κοιμηθώ. Γιατί χθες πήγα και για μια μετακόμιση το μεσημέρι. Και από τη μετακόμιση κατευθείαν μετά πήγαμε. Καλά, και εσύ ρε Μπάμπη, όλα Κυριακή. Γιατί ρε Μπαμπινό. Τι είναι, μια Κυριακή έχουμε και εμείς ένα. Ο ίδιος ο Θεός την Κυριακή. Φαίνονται οι νοικοκυρέοι, φαίνονται τα παιδιά τα εργατικά. Σαν να μην φτάνει αυτό, γυρνάμε και κολλάμε και με τη μαρμίτα. Αυτά είναι. Και κοιμάμαστε να πούμε 3 ώρα μετά. Βλέπει τον καραφλοκοτσίδα να πίνει τα ρεκόρ. Τον καραφλοκοτσίδα τώρα σε καναρίτζεν συφάνει εκεί πέρα. Το καζίν σίγουρα. Να χαιρετήσω τα φλαράκια μα ακούνε τα παιδιά εκεί από το Regency, τους εργαζόμενους που συνάντησα χθες. Τα Regency. Ναι, έχουμε παντού κόσμο. No more bets, please. Να σε ακούει no και τα λοιπά. Πώς το είδες τώρα, δεν ασχολούμαι και ασχοληθείς τώρα με την μπάλα. Με την μπάλα, κοίταξε, ωραίο Σαββατοκύριακο, έχασε ο Άρης, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ερώτηση τώρα που μου έδωσες πριν ανοίξω όλες τις γραμμές, Γκάλοπ. Ο ΠΑΟΞής με τι χάρηκε πιο πολύ, με την ήττα του Άρη με την νίκη του ΠΑΟΚ. Και τα δύο. Άστα και τα δύο τώρα. Έχεις 5 ευρώ να ποντάρεις, πού τα ρίχνεις. Πολύ, Έχεις 5 ευρώ να ποντάρεις, μόνο αυτά σου μένουνε. Πού τα ρίχνεις, ένα από τα δύο στοιχήματα. Όχι, εντάξει, με την νίκη του ΠΑΟΚ. Όχι, εντάξει. Κατευθείαν, έβαλες και το όχι. Είπαμε. Ναι. Εσείς θα χάνατε κάτι. Εντάξει, θα σωθείτε, ρε φίλε. Και ο Μπάμπης Βατμανίδης που μιλήσατε. Τι νόημα, Βατμανίδης, σταμάτησε να σωθούμε. Κατευθείαν τώρα άρχισε να τρολαρίζοντα. Για στραβοπάτημα. Τώρα τι θα γίνει, να αρχίσουμε παζαρέντζι σε κάθε εκπομπή εδώ πέρα που θα χάνεις. Μάλιστα. Έγινε. Ψήσε τα ψωμιά σου που να ρίξει. Άντε. Μόνο για πάρα δεν μιλήσατε. Τα λέμε από αύριο για πάρα. Βάλε κουλουράκια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Αναπολώ. Αναπολείς. Αναπολώ τα πρωινά που ερχόσουν μελανιασμένος από το κρύο τα χειμωνιάτικα εκείνα πρωινά. Ναι. Και καθώς τελείωνα την εκπομπή μου άκουγα το εκπληκτικό θόρυβο
από το μιξεράκι του καφέ. Παπαδό, παπαδό. Παπαδό είναι αυτός. Ο άνθρωπος που θα μας κάνει να κάνουμε σαρδάμ συνέχεια όταν προσπαθούμε να πούμε το επίθετο. Και δεν θα ξεχάσω την ημέρα που ήρθες και δεν είχε καφέ. Βαρούσα ντουλάπια εδώ, βαρούσα έξαλλος. Ήμουν σαν τον Αλκέδα Παναγούλια, Εθνική Ελλάδα 1994. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις? Εκεί δίπλα, τι τον έφερες τώρα? Εδώ, προσθήκη. Με χειροφρενάκια. Με τα γραφή αεροδρομίου. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσύ πολύ χαμηλά ακούγεσαι. Πολύ χαμηλά είμαι από την εξωτική Χαλκιδική, γι' αυτό είναι τα φλογητά. Εντάξει, δεν τα λες και πολύ Χαλκιδική τα φλογητά, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, εντάξει. Πασαλίβης. Ακόμα Πασαλίβης καροτέρ στην κυρία Νίνα. Έχει ακόμα σεζόν, ακόμα συνεχίζει, υπάρχει κόσμο. Εδώ γεμάτοι είμαστε, το ξενοδοχείο είναι ακόμα γεμάτο. Σόπα. Παπαδό και δεν θα είσαι γεμάτος. Μάλιστα, πολύ. Πάντα, πάντα, πάντα. Sold out, Παπαδό. Έτσι. Εγώ έχω σεζόν μέχρι 15 Οκτωβρίου εδώ πέρα. Πάει, πάει ακόμα δηλαδή. Ωραία. Ωραία, ωραία. Όσο για σένα διπλανέ εκεί πέρα δεν θα σωθείτε, να ξέρει. Αρχίσαμε. Δεν θα σωθείτε, αγόρι. Αρχίσαμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Έλα. Μπήκαμε δυνατά. Είμαστε εκεί το χειμώνα να σε κάνουμε. Θα είσαι... Έλα, έλα. Θα έχω και κάτι καρτέλες μαλόξε εγώ για τα στομάχια τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Θα είσαι. Θα είναι, θα είναι. Θέλει, δεν θέλει, θα είναι, θα το υποστεί. Ωραία, ωραία. Και θα κάνω ντου στην εκπομπή του εγώ. Δεν γλιτώνει αυτό. Θα πάμε σε ρί. Μάλιστα. Σε φιλούμε. Τα χαιρετίσματά μου. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Τσαο, τσαο, τσαο. Μέγας Παπαδό, με κρατούσε πολύ παρέα, φίλε, στα δρομολόγια security αργά, τον άκουγα. Ναι, έκανε εδώ, ερχόταν, είχαμε και εγώ μια ζεστή καρέκλα να κάτσω, ας πούμε. Όταν ερχόμουν στο στούντιο. Καρέκλα, με τα μπράτσα τα ζεστά. Να λέτε, θα ξεχάσετε την ημέρα που δεν είχε καφέ, ας πούμε, κοπανούσα και έβριζα θεούς και δαίμονες. Εντάξει, είναι το χειρότερό μου. Το δεύτερο χειρότερο μου είναι να μην έχει παγάκια. Κάθε φορά που έρχομαι γεμίζω τα παγάκια. Κανένας δεν έχει μεριμνήσει ποτέ. Ήρθα ένα μεσημέρι εδώ, έκανα ανάκριση. Όλοι μου λέγανε όχι, εγώ βάζω παγάκια. Όχι, εγώ βάζω παγάκια. Από τους Σαββατοκύριακους που τους είχα πετύχει μερικούς εδώ. Και πώς αυτά τα παγάκια, άμα όλοι βάζουν, εξαφανίζονται και δεν υπάρχει κανένα τη Δευτέρα. Δίπλα, ο δίπλα λέγανε. Ναι, ο δίπλα. Έτσι, ο πίσω, ο πίσω. Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα. Τι να κάνει. Για ένα παγάκι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι το λόγο επειδή το οποίο ξεκινάει το ταξιδάκι του, την περιδιάβασή του μέσα σε όλο το σουρεαλισμό που θα αντιμετωπίσουμε, αθλητικό και μη. Τα πάντα τα εστερνιζόμαστε, τα πάντα φωλιάζουν εδώ μέσα στην μεγάλη μας αγκαλιά. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι άκρος αθλητική, όπως και η προηγούμενη. Χαρά σε Ευαγγέλια, ποδόσφαιρα πάρα πολλά, τηλεοράσεις ανοιχτές, μαγαζιά γεμάτα. Sold out. Sold out, sold out. Κουσκουσάκια, αυτά, τίποτα, τίποτα. Είναι και καλός ο καιρός. Οπότε έχεις, ας πούμε, έτσι μια μικρή αύρα μουντιαλική. Το ότι μπορείς να πας ακόμα να παρακολουθείς παιχνίδια έξω, στις αυλές, να βγάλεις τηλεόραση, στα καφενεία. Είσαι ακόμα έτσι καλοκαίρι. Είσαι, είσαι. Λέει βέβαια ότι λένε ότι χαλάει ο καιρός. Άντε λίγο, λένε, άντε λίγο, λίγο. Άντε με τη ζέστη. Σήμερα θα είναι η τελευταία ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες, με τριαντάρια. Οπα. Το μεσημεράκι και από αύριο περιμένουμε επιδείνωση. Παναγία και Χριστέ, θα μπούμε για κανονικά στο φθινόπωρο. Θα πέσει μέχρι και 9 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα πέσει η θερμοκρασία, διότι θα έρθει η κίτρινη καταιγίδα, η κιτρινόμαυρη καταιγίδα. Μήπως είναι αυτό σύμπτωμα ότι αρχίζει και πέφτει αγωνιστικά η ομάδα και δεν βγαίνει. Ναι. Δεν είναι αποτέλεσματα, λέω εγώ τώρα. Εικάζω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε? Ωπάρε. Τι λέει, καλά είμαστε. Σε επανάληψη ακούς την εκπομπή, δεν είμαι εδώ. Πενθήμερος. Ακούμε. Ανοίγουμε το ράδιο και ακούμε το σύχαμα αυτό τον Παπαδομανολάκη. Έχεις πει άρα και ποτέ καλό λόγο για κανένα. Στους γάμους εκεί που σε καλούνε και κάνεις τα break dance, τι τους εύχεσαι? Τους λες να ζεις σύχαμα? Ναι. Το φαντάζομαι. Έχεις πάει σε παοξίδικο γάμο? Έχω πάει. Το είπε με πολύ. Το είπε με πολύ έτσι. Ήμουνα και κουμπάρος. Μη το λες. Δεν σε χάλασε. Πλήρωσες τα παθιάτικα. Ναι, ρε, ήμουνα και κουμπάρος. Μάλιστα. Α, είδες.
Γιατί η μαγιά μου με πάω και τέτοια για τον κουμπάρο να χορέψει. Τι έγινε, βγάλανε γλώσσα τα μαύρα σπαργατιά. Δεν άκουσα εγώ κανένα, κάτσε βρε, ακόμα δεν πήρε κανένας να μιλήσει, κατευθείαν εσύ. Δεν ξέρω, πήρε, ούτε είπε τώρα. Γιατί σκίσαμε τη χάρτινη τίποτα. Θα σωθείτε λέει, με εμάς τι έχουνε, αυτοί, αυτό είναι το τέτοιο τώρα. Ναι, ναι, αυτοί ζουν με αυτό το θα σωθούμε, δεν ξέρω ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα είναι από κάτω μας. Α, μάλιστα. Δεν έδωσες αυτή την εξήγηση, για ρίχτα. Τι να ρίξω ρε φίλε, ρίχτα. Εγώ ξέρω με άλλες ομάδες δεν ασχολούμαι. Ποτέ, 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 ποτέ. Φυσικά αλλά... δεν έχω γνώμη για το παιχνίδι τους γιατί δεν το είδα. Όπα. Εντάξει, τώρα κάτι φάση που ήταν στην Αθλητική Κυριακή. Εκείνο το ταγάρι ο Λαμπρόπουλος τι έκανε εκεί, πώς το λένε. Έκανε τη ζυμπεκιά. Ναι ρε φίλε. Έκανε εντάξει. Τη ζυμπεκιά. Πολύ φιλικό το είδα το παιχνίδι χθες. Ναι. Πού το αποδίδεις αυτό, κάτσε. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτό. Εντάξει. Ναι, δηλαδή τι όφελος είχε η ΑΕΚ να το δώσει στον ΠΑΟΚ. Ασούμε. Γιατί θα διαλυθούν αυτοί, έτοιμοι ήταν. Άμα χάνα και χθες, ναι. Άμα χάσουν και την Τετάρτη, χάσουμε μετά και από τον Γαύρο, γεια σας. Ναι, αλλά πώς η ΑΕΚ θέλει το καλό του ΠΑΟΚ και να τον διατηρήσει τη ζωή, δηλαδή, κάτσε, πώς, αφού είναι ο μέγιστος. Να γυρνάει το γρανάζι, το σύστημα, να βοηθήσουμε λίγο τα παιδιά. Είναι ο αντίπαλός του. Θέλει να το δώσει μια. Γιατί ρε φίλε δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν πρωτάθλημα αυτοί. Α, λες, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Προσπαθούμε να βρούμε τα αίτια της συνωμοσίας, ας πούμε, έτσι της. Μέσα. Εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Άσε που εμείς το Σαββάτο δεν είμαστε καλοί, έτσι. Ναι, ναι, τίποτα. Δηλαδή τώρα δεν πας με τον Γιάννενο τώρα και δεν έχεις επιθετικό μπροστά. Έπαιξε σύστημα ΠΑΟΚ Τσέλσι. Θα σου το πω τρία λεπτά. Μια ανάλυση σου κάνω μια τρίλεπτη. Ψευτοενιάρι. Ψευτοενιάρι. Είχε επιθετικό, αλλά ήταν λάθος η όλη η τακτική. Θα είναι σαν να είχε επιθετικό, αλλά δεν είχε στην πραγματικότητα. Έτσι, α πούμε, που λένε οι προφητείες. Δεν είχε. Διάβασε καλά ο Πετράκης στο μάτς, γι' αυτό δεν μας βγήκε τίποτα. Να τα λέμε κι αυτά. Δεν είναι. Έκανε και μερικά λάθη ο Ερέρα. Θα στα πω όλα τα λάθη σε ένα τρίλεπτο όταν ξεκινήσουμε την ανάλυση. Έτσι, μετά τις 6.30 να βάλουμε επιτάπη. Θα τα ακούσεις. Μπαμ, θα καταλάβεις τα πάντα. Έτσι, για Δευτέρα τι. Καλή εβδομάδα να ακούμε και. Καλή. Έλα, Τετάρτη σου είπα, δεν με ενδιαφέρει το μάτς, το ρωτήσω θέλω. Πώς το λένε, την Τετάρτη στο εξοχικό. Ναι. Δεν θα λες καλή εβδομάδα, θα λες καλό πενθήμερο πλέον. Η River Plate πήρε στον Μπομπονέρα, ρε. Θα βάζει τραγουδάρα. Θα το βάζω και τη Δευτέρα και θα λέω Σάββατο, Κύριακο, που πέρασε για τους τεμπέληδες του πενθυμέρου και όλα αυτά. Μάλιστα, έγινε. Αυτά είναι. Άντε φυλάκια, καλημέρα, καλημέρα. Πασχάλης. Κρέμισε η ψυχούλα του. Νομίζω το πρόβλημα δεν ήταν ότι η ομάδα της Μικράς Ασίας που λέει τίποτα. Από τη στιγμή που δουλεύουμε Δευτέρα με Παρασκευή. Μαλάκο τον άκουσα, ρε. Και με το καλό λόγο. Σύχαμα. Εμά, κοίταξε, άμα έχεις ρε παιδί μου και δύο μερούλες λίγο να κάτσεις αυτόν από αυτός να δεις να. Πούδρα, τι, όσο να είναι. Είναι για πάλι μαρμίτα. Δεν γλιτώνει αυτό. Σε σύγκριση με το παρελθόν που μπορεί να δούλευε και Σάββατα και Κυριακές, σου φαίνεται τώρα πανδεσία. Βέβαια. Κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλησπέρα, παπί. Καλώς το να. Από το, πώς λέμε, από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, από το φουαγέ του κτηρίου εδώ στην Λέοντου Σοφού, στο τηλέφωνο. Γνωριστήκαμε. Ο φίλος μου ο Γιάννης. Γνωριστήκαμε. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε εσύ. Καλά, ησυχία. Ησυχία. Επειδή εγώ ξέρεις σαν ουδέτερο θα λέω. Καλά θέλω κάνεις. Μια παραγγελία. Παρακαλώ. Ένα πυρότικο κλαρίνο για το φίλο μου. Νάτος. Γιατί βλέπεις ότι και ο προηγούμενος πάλι γλώσσα έβγαλε, ναι. Για να στείλε ένα επιδοτικό κλαρίνο, μία εκεί σε εμάς τώρα στα μουσικά δρόμενα. Ναι, γιατί και οι Ηρακλήδεις έχουν επηρεαστεί από τα επιδοτικά κλαρίνα, έχουν βγάλει το καταπληκτικό σύνδημα το «Ζαλίζομαι». Πάτα ένα είναι... Πέτρο Λούκα χαλκιά. Έτσι, είναι πατάει πάνω στη φόρμα του γνωστού έτσι, παραδοσιακού άσματος. Χτύπα. Χτύπα, σας αντέχω σήμερα, αλλά δεν θα έρθει η ώρα, έρε φίλε. Έρε τι παζαρέτζι και φίλη γραζί έχει να πέσει. Και πάντως για τον Στέφανο συμφωνώ. Batman ζούμε στη μαρμίτα να σε δούμε. Εντάξει. Κανονικά. Συμφωνώ. Δεν γλιτώνει. Να, δεν θα έρθω όμως το πρωί εγώ εδώ. Θα έρθεις. Θα βάλω, δεν ξέρω. Εννοείται. Έτσι. Δεν γλιτώνεις. Μάλιστα. Ο Batman είναι για εκπομπές τώρα που θα καλημέρα, έχει... καλημέρα, καλή ξεκούραση. Ο Batman θα έρθει τώρα που έχει διακοπή πρωταθλήματος πάλι κάτω τον Οκτώβριο. Εγώ, ναι, αλλά όταν έχει διακοπές δεν έχει το ασλαμάς. Δεν θα έρθει, θα έχουμε άλλα gossips. Μεγάλη αποκάλυψη χθεσινή με την μασχάλη της Γασταράτου. Της Γασταράτου. Εντάξει.
Τεράστιες ασλάμες. Τι να απομονώσει από τη χθεσινή. Δηλαδή, για όσους δεν το έχουν δει, φαντάζομαι θα βγουν και αποσπάσματα. Ο κομμουνιστής θα ανεβάσει, εννοείται. Τα εννοεί, ρε φίλε. Και πάλι δύο φορές το μήνα κάνω και τα πεντικιούρ στο ξόφτερνο τώρα. Μαζί του είμαι. Πεντικιούρ έχω κάνει μια φορά στη ζωή μου και ξέρω. Ήταν καταπληκτικά, ήταν ανακούφιση. Έχει τα δίκια του. Καλό είναι να πάει. Αλλά εντάξει, κάθε μήνα πεντικιούρ. Δύο φορές πάει στο μήνα. Δεν ξέρω. Ο άλλος εκεί πέρα. Ο Καγαλάβλο με το πέντε. Έτσι κάτσε ρε εκεί που πας τώρα σοβαρό. Τον έλεγε τρίκες για τον άντρα. Τι και αυτή είναι το πεντικιούρ τώρα κάθε μήνα και ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις νυχού. Να κλείσεις ραντεβού, αυτό είναι συνέχεια απασχολημένες. Έχουμε σκεφτεί τώρα εδώ κυρίες και κύριοι για όσους έχουν να πάρουν κανένα ΕΣΠΑ και θέλουν να αναπτύξουν έτσι μια επιχειρηματική δράση. Κατά καιρούς μέσα στο λόγο επειδή σας δίνουμε προτάσεις και λύσεις αν έχετε. Παμαραίτη το κεφάλαιο, το επόμενό μας βήμα, επόμενη μας πρόταση είναι νυχού για το σπίτι. Ναι. Άμεση επέμβαση. Πώς είναι το ΕΚΑΒ, δηλαδή ναι, θα είναι ένα μηχανάκι, ας πούμε, το οποίο ξέρω εγώ, σου σπάει το νύχι. Παθαίνει κάτι τελευταία στιγμή. Παπ, πρέπει να έρθεις εδώ αμέσως, ναι. Να λίγο να μου ισιώσεις την φόρμα. Λίγο, λίγο αυτό, λίγο το νάτιο. Άμεση επέμβαση. Αλαφρόπεδρα, τρίψε. Μπορεί να σου. Ναι, έτσι. Μπορεί να σου καταστρέψει ολόκληρη την βραδιά, αν πάει κάτι καλό στο καλοκαίρι. Όπως είπε ο μεγάλος Μάριος Ασλαμάς Παύλα Κουδουνιάρης στα Ιρόξ. Ακριβή τσάντα και καθαρή φτέρνα. Άκου τώρα τι είπε το άνθρωπο. Αγόρι μου, αγόρι μου, καθαρή φτέρνα και ακριβή τσάντα. Αυτά είναι τα κόνσεπτ πλέον. Αυτά είναι. Βλέπεις πίσω από τις γραμμές. Πώς λένε ρε παιδί μου, δεν λέμε στο ποδόσφαιρο ας πούμε, ότι κάνει δουλειές μέσα στο γήπεδο. Βεβαίως. Έτσι. Το πολυεργαλείο. Έτσι. Ό,τι βλέπεις και παραπάνω. Και επίσης, ας πούμε, κορυφαία στιγμή. Η ανάκριση του ύμνου του Πασόκ. Ναι, αυτό κι αν ήταν. Το ξέχασες αυτό, ε. Αυτό κι αν ήταν. Να τον πεθύσουμε τον ήλιο και τέτοια. Οι οποίοι μαλώνανε, ας πούμε, καραφλοκοτσίδες με τον Καστοβιάνο. Αλλά όταν ήταν η Πασοκάρα στη μέση. Λίγουν όλα. Μεγάλος Ανδρέας, κανονικότατα. Συγκλονιστικά πράγματα, γι' αυτό και εμείς ξενυχτήσαμε. Αλλά είμαστε και εδώ και πάλι στις επάλξεις Άρτη. Άρτη. Για το πρωινό της Δευτέρας 24 του μηνού. Έτσι. Πρωτομάρτυρος Θέκλης Οσίου Κόπριος. Κόπρι! Είναι ο Κόπρος γιορτάζει σήμερα και η Κόπρι. Γεια σου. Πόσο λένε Κόπρι, χρόνια πολλά Κοπρέτη. Κόπρι. Θα σε λέει Κόπρο, ας πούμε. Κόπρο Παπαδόπουλο. Άρα πώς με βάθησες. Κόπρο αγόρι μου. Πάλι καλά που να σε λένε και σκύλο εδώ επίθετο. Σκύλο, Κόπρι. Κόπρο σκύλο. Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας Αγίας Πέρσης είναι. Και γιορτάζουν η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Μύρτα, η Μυρσό, η Μέρσα, πως λέμε σας, Μυρσό, η Αμερισούδα, η Αμερσούδα, η Αμέρσα, ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα, η Πέρση και φυσικά ο Κόπρος και η Κόπρης. Τι μπορεί να ήταν ο Κόπρος του Αυγέ. Ναι, αλλά Άγιος. Πιθανή ετοιμολογία τι σημαίνει, λέει αρχαίος Αττικός Δήμος περιτόματα καθαρσία. Προέρχεται από τη λέξη Κοπριά και έχει Ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Αλλά ποιος είναι ο. Ο φίλος μας ο Κόπρος. Γιορτάζει και η Μυρτιά. Η Μυρτιά, ναι. Όλοι οι Κολομβιανοί γιορτάζουν σήμερα. Γιατί, τι σχέση έχει αυτό. Μυρτιά. Α, πω, το πήγες τέσσερα. Έλα, Παμπλίτο Εσκομπάρ. Το πήγες τέσσερα επίπεδα. Πολλά level up. Μακριά, μακριά. Updates κάνω, updates όπως λένε στο κορδελιό. Βι Αγίων. Βι. Κάτσε να δούμε. Βάλε και τον Κόπρο. Ο Όσιος Κόπρης. Αυτά είναι. Επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων. Ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στο δρόμο και γέννησε τον Όσιο πάνω σε Κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου, του κοινοβιάρχου επί βασιλείος Λέοντος, του Λέοντος του Σοφουλές, του Μεγάλου. Διακρινόταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και τη σοφροσύνη του. Επίσης ήταν τύπος μεγάλης προθυμίας και ταπεινοφροσύνης, λίγο φερερές. Όσιος Κόπρης, φερερέ τέτοιο. Και νιώθε μεγάλη ευχαρίστηση όταν προσέφερε τις υπηρεσίες του σε μικρούς και μεγάλους. Και όταν κανείς του έλεγε ότι ταπεινοφρονεί, αυτός απαντούσε. Πράγματι, πώς να μην ταπεινοφρονώ. Ο τόπος που γεννήθηκα, δηλαδή η Κοπριά, δείχνει την αξία μου. Τι λέρε. Ότι είμαι. Μετριόφρονε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Έτσι ήρθε και πέθανε πιστός πάντοτε ταπεινός υπηρέτης στον συνανθρώπο του. Έτσι ο Θεός τον ανύψωσε για την πίστη του, τη διακονία, την ταπεινοφροσύνη του. Δίκαιη η Εκκλησία τον κατέταξε στον χώρο των Αγίων της. Αλλά τώρα με το όνομα ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να έχει και μια διπλή ονομασία ρε παιδί μου. Τούλης κατευθείαν βγαίνει. Τούλης λέγεται. Κόπρης αλλά βάλει και κάτι άλλο μέσα ας πούμε. Είναι λίγο αυτό γιατί λέει ο τόπος καταγωγής. Μάλιστα μπορεί να γιορτάζει και ο Τόσκα, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ μαζί με τον Όσιο τον Κόπρο. Χρόνια πολλά λοιπόν. Αλλά φαντάζεσαι τώρα.
Έχει μια, υπάρχει εκκλησία, υπάρχει παρεκκλήση, υπάρχει εκκλησάκι σήμερα, δηλαδή το μνημονεύει η εκκλησία μας. Του λέω, του Αγίου Τούλη. Ναι, του Αγίου δεν Τούλη. Δεν υπάρχει περίπτωση να λένε κόπρο. Να κάνω. Πώς θα λένε Τούλη, αγόρι μου. Και αν έχει τάξει τώρα το παιδί σου. Το κόπρο. Ναι, ναι, ρε παιδί, μα έχει ένα εκκλησάκι αυτό πήγε και πρέπει να το βγάλει με το όνομα, το συγκεκριμένο. Τώρα κόπρο. Κόπρι, Τούλη, Τούλη, τέλο. Τούλη, όλα, όλα. Τελείωσε. Όλα τελειώνουν. Κοπράκι, άκη. Μάλιστα, τι να πει κανεί. Χρόνια πολλά στου εορτάζοντε και τι εορτάζουσε λοιπόν. Από τι έχουμε εδώ, από γενέθλια. Φέκλα, ποιος... Μέκλα, Μυρσίνιες. Ναι, 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 όλους. Ποιος αξίζει να μνημονεύσουμε, βλέπουμε κανέναν. Βάλε κανένα ποδοσφαιριστή σας δεν σήμερα. Δεν βλέπω, ναι, τίποτα. Μόνος, κανένας. Τι, Γιώργος Γεωργίου, ποιος είναι αυτός. Γεωργίου. Όχι, αυτό Λοπαδιακό, Τάσος Παπάζογλου. Αυτός, τίποτα, μέτρη, τίποτα. Μέτρη... Μέτρη χωρίς γάλα. Είναι επίσης, λέει, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, 24η του μηνού του Σεπτέμβρη. Και, τύπα, και πανέβρεση της εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας είναι επιπροσθέτως. Μάλιστα, και τι άλλο έχουμε σαν ημέρα που αξίζει να μνημονεύσουμε. Είναι ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Πρώτα πρέπει να ενημερώσουμε για τη λέξη. Κανένα δηλαδή, γιατρό, παιδιά, να μας πει. Να μας την πει ότι είναι αυτό, ρε. Είναι η κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα LDL, κακή χοληστερόλη στο αίμα. Από τη γέννηση του ατόμου, μάλιστα, έτσι, για να μαθαίνουμε. Από ιστορικά γεγονότα σας σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. Δηλαδή τα πρώτα ελτάτα. Τα γιορτάζουμε σε σήμερα, τα πρώτα ταχυδρομεία με τον Ιωάννη τον Καποδίστριο, το φάγαμε. Από εκεί βγήκαν άλλοι τεμπέληδες όλοι του δημοσίου, ξεκινήσανε. Όλοι τεμπέληδες από τότε, ναι. Μάλιστα. Βέβαια. Τεμπέληδες, 11 με μία δουλεύω. Σαν σήμερα το 1869 η Μαύρη Παρασκευή, σας είπα, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Jay Gould και ο James Fitch επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street. Black Friday, η οποία όμως έχει μείνει Black Friday πλέον σαν καταναλωτική ημέρα με τις υπερπροσφορές που τη γιορτάζουμε και στην χώρα μας. Εσείως, σαν σήμερα το 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Honda ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικός κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, συνέχεια θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Honda δεν είναι τα Townmate. Townmate, ναι. Είναι. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερη προσφορά του φίλου μας του Honda στην ανθρωπότητα. Μας έφερε τα παπάκια. Τα είναι, τα ισοπαίδωσε όλα. Στην Ελλάδα. Κάπου διάβασα ότι μπορεί να επανακυκλοφορήσει κάτι τέτοιο. Ότι το βγάλανε κιόλας. Το βγάλανε κιόλας στο ιστορικό Honda. Βέβαια, παλιό, ναι, κυκλοφορεί. Δεν είχε ένα όνομα άλλο. Πώς λέμε Σκαραβαίος, πώς λέμε. Ναι. Κάπως αλλιώς δεν λέγανε. Πώς το λέγανε, εσύ, παπί. Ναι, μήπως είχε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, έχω μια τέτοια εντύπωση. Ναι, Σκαραβαίος, Τσελώνα. Γιατί τα βγάλανε παπιά. Έλα, γιατί είχε το φτερό το μπροστά και τιμή, είχε το άσπρο, το άσπρο. Ναι. Και τα τιμήσαμε ιδιαίτερως εδώ στη χώρα μας. Είχε και την ποδιά την άσπρη πλάινη που ήταν σαν την πάπια, έργεζε. Ήταν τα Townmate και ποια ήταν το αντιπαλωδέως. Γιαμάχα. Τα Γιαμάχα ήταν, μάλιστα. Γιαμάχα Townmate, μήπως ήταν όχι. Δεν ξέρω, όμως βοηθήσει κανένας φίλος έτσι που υπήρξε με άσπρη κάλτσα. Κάπως ναι. Δεν είχε, αφού οδηγάς μηχανάκι. Ναι, τώρα αυτό το Honda, αυτό το βγήκε το παπί, βγήκε 125 μοτέρ. Καλό, πιο εξελιγμένο, ξέρεις, πιο όμορφο. Αλλά είναι στυλ ακόμα έτσι το βγάλανε. Μάλιστα. Πώς ξαναβγήκε ο Σκαραβαίος, πιστεύω. Μπράβο, μπράβο. Ο Κούπερ και όλα τα ρετρό αμάξια επανήρθαν στην επικαιρότητα. Μέχρι και ένα άλλο μωρέ, πω από τα σκάφη. Όταν κάπως θα μας βοηθήσει κανένας φίλος εδώ, να μας δώσει τα φόντα του όσον αφορά την κατασκευή των παπίων, την οποία τι μνημονεύουμε σήμερα. Για να δούμε εδώ η γραμμούλα, αν έχει όντως κυκλοφορία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Δημήτρης από Βόλο. Πού σου αγόρι μου, τι έγινε. Μια χαρά, καλά. Πώς είμαστε. Ωραία, πολύ καλά. Περιμένουμε. Πετάει η ομάδα, πετάνε και τα παπιά. Σαν τα παπιά. Έτσι, δεν έχει. Έχεις απάντηση. Καλά είπε ο φίλος Στέφανος, πήγε να το διορθώσει αλλά το άφησε πάλι λάθος. Τι... Το πάνω μέχρι την Γιαμάχα. Γιαμάχα ήταν, μπράβο ρε. Γιαμάχα, το C50 ήταν το... Α, μάλιστα. Το C50, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, δεν οδηγούσα και δεν τα ξέρω πολύ καλά. Συγχωρέστε με, ας πούμε, για την αγνωμοσύνη. Το Townmate δεν είχε με διαφορικό που είχε βγει χωρίς αλυσίδα. Ναι, ναι. Μπράβο. Μάλιστα. Ποιο ήταν καλύτερο από αυτά. Εγώ το ακούω το Στέφανο που λέει και κάτι για παπιά για καρνίτσι. Δεν, γιατί τον έχω για πιο. Είναι. Εγώ είμαι ο άσχετος υπόθεσης. Για πιο Ινδιάνο, εντάξει. Είμαι πιο Ινδιάνο, πιο μάτος, πιο κορδελιώνα. Στο φανάρι μπροστά κολλημένο αυτοκόλλητα Ινδιάνο. Αερογραφίες και τα λοιπά. Ναι, τα γνωστά. Ή τι είχες από τα δύο.
Εγώ είχα το Χόντα, το κατουστάρι. Μάλιστα. Το Χόντα, το κλάψε 50 που λέγανε. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Να το Χόντα για σας σήμερα το 1948. Έτσι, λίγο πιο καινούργιο. Νίκη Βόλου, με ποιον παίζουμε, ποιον έχουμε, Ηρακλή δεν έχουμε. Όχι, έχουμε την Τετάρτη παίζουμε με Κέρκυρα. Κασιόπη. Ναι, ναι. Κασιόπη. Ναι. Μετά ξεκινάει το πρωτάθλημα. Κυριακή θα ξεκινήσει. Αν ξεκινά τη Γάμα Εθνική και Πανσεραϊκάρα και αυτά ερχόμαστε. Ναι. Τη Football League ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Μια ζωή. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Τρένο θα ανέβει φέτος η Νίκη, πώς τη βλέπεις? Έχει γίνει καλή δουλειά. Τώρα κερδίζουμε με καλή εμφάνιση για τη Δόξα. Μάλιστα. Υποτίθεται ότι ήθελε για αυτή να ανέβει ξανά. Και αυτή είναι. Θα δείξει τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, έπαιξε και για το τοπικό της ΕΠ το κύπελο. Mm-hmm. Κερδίσαμε ένα 5, αλλά εντάξει, είναι διαφορά. Δυναμικότητος εμφανέστατη. Εκεί δεν μπορείς να δεις. Μάλιστα, κάτι ετοιμάζουμε για Βόλο. Περιμένω τώρα μια απάντηση να έρθουμε να κάνουμε μια εκστρατεία μες τον Οκτώβριο. Α, καλά μάλιστα. Θα είσαι ενημερωμένος και συντονισμένος. Κάθε μέρα. Έτσι. Φιλιά, φιλιά, καλό δρόμο. Τσάω, τσάω, τσάω. Γραμμούλα μας περίμενε, άραγες. Καλημέρα. Δεν μας φέρει. Καλημέρα. Έλα, βρε καγκουρι. Έλα. Έλα. Τα είπαμε όλα λάθος, ε. Το ταούνι, το Yamaha ήταν. Τάφο 80 πειραγμένο έχω, Coca-Cola, μην μιλάς. Νάτος. Τάφο 80 πειραγμένο, ο καλύτερος γαμπρός είχε τάφο 80. Είσαι παλιοσυρά εσύ. Τα ξέρω εγώ τώρα. Ήταν το Cab, το 50 και το 90. Ναι. Καταλάβεις. Ναι. Είχε και εκείνο το δίχρονο, το Yamaha, το 50 εκείνο. Με την άσχημη, την εξάτμιση. Να, εκείνο όμως, εκείνο δεν το προτιμούσαν ιδιαίτερα να κάνει μπαρ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 . Έτσι. Αυτά. Τριτάχυτο το Town Made. Τριτάχυτο, ναι. Τετρατάχυτο. Ναι. Έχεις πληρώσει εσύ τέτοια καγκουριές. Έτσι, πήγαινε δώρο με την άσπρη κάλτσα, πήγαινε κατευθείαν αυτό. Φτός. Αντιά κράνος, τότε ο κράνος δεν φορούσε κανένας. Ποιο κράνος. Ναι, έπαιρνε άσπρη κάλτσα. Μια λεκανίτσα έπαιρνε. Έτσι. Φυσάκι νίκελο. Έτσι, ναι. Εννοείται. Είχαμε το Honda του Ταυρί. Ναι. Το μόνοι το έτσι στρογγυλοφάναρο. Σωστό. Βέβαια. Μάλιστα, ωραία χρόνια, ιστορικά. Πώς μας καταντήσαν τώρα έτσι τα παπάκια μας, τα έχουν κάνει πολύ τζαϊνάτα. Δεν μ' αρέσει. Απ' την Coca-Cola τρως. Ευρώπη τώρα, βέβαια. Την Coca-Cola τρως. Κλείσαμε την Ιαπωνία, εκείνα τα εργαλεία, τα ναι. καλά. Μέχρι το δάσος κουρίς είπα να έρθεις, το Φίλιρο βγήκες. Άσχεται. Μόνο ξέρεις και τούμπα ξέρεις, τίποτα άλλο δεν ξέρεις. Σταμάτα βρε. Είπαμε να έρθεις πάνω ρε και... Σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε, τι να μην πει άνθρωπος από την Πολύχνη τώρα βρε. Τι να μην πεις βρε. Τώρα τι κάνω εγώ σήμερα, δεν έχω ψωμί, δεν έχω να κράξω. Δεν έχεις τίποτα. Γιατί πώς την πάθαμε έτσι? Τι δεν έχει ψωμί. Είναι παοξής αλλά κέρδισε και δεν έχουμε για κράξιμο. Καλά, ναι, εντάξει. Νοήτε, πήγαν ναι. όλα καλά. Πήγαν όλα καλά, δεν έχετε διακοπή. Το σκυλί του Τζαβέλα είναι αυτό. Αγκαλιασμένοι μέσα όλοι οι παίχτες μετά στο τέλος του παιχνιδιού, τίποτα. Ναι, ναι. Αυτό το πάω κάικ θέλουμε. Σήμερα τα ραδιόφωνα θα είναι νεκρά. Ναι, τίποτα. Ενώ άμα γινόταν καμιά μανούρα, αυτό κάνα 0-0, κάνα έτσι, κάνα τέτοιο. Τα είχαμε ζωή. Με το κλαρίνο το δικό μας ασχολούνται τώρα, κατάλαβες. Δεν ασχολείται κανένας, δεν ασχολείται. Καμιά αδικία μας αδικέψαν. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα κουμπαράκι μου, τίποτα. Γι' αυτό μιλάμε για παπάκια και μηχανάκια. Νομίζω ότι. Να, μπράβο. Κατάλαβες. Να θυμηθούμε τα παλιά λίγο. Δεν δουλεύει, ρε. Έτσι, βιντάζει, όντως. Τώρα φεύγω, έχω ήδη αργήσει. Καλά, ρε, γιατί σε λέω να με παίρνεις να με ξυπνάς. Καλά, μωρέ, θα βάλεις κάτι μου από το σταχτοδοχείο, κάνα εικοσάρι που ακόμα θα σε ξυπνά. Καλά, μου το είπες, γιατί με έχουν αναθέσει και εμένα έργο να ξυπνά. Ξέρα, τώρα το θυμήθηκες, πάει. Λοιπόν, άντε, φεύγω, πάω. Φύγε, καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Φύγε, μωρέ, μου φύγε. Εντάξει, αυτό είναι μια υπηρεσία του λόγου, επειδή κατά καιρούς, ας πούμε, μου αναθέτουν το έργο της εταιρείας αφύπνισης. Εδώ μπορείτε και εμείς να μας καλείτε για να σας καλέσουμε. Ανά πάση στιγμή μπορούμε να σας αφυπνίσουμε. 6 και 37 πρώτα λεπτά πήγε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Να επιστρέψουμε εδώ με αναλυσούλα. Αναλυσάκι που θα λέγεται. Άρα πάρα πιο λίγο καφέ και θα στα πω τα γράμματα. Βάλει street flannel bucks τώρα εσύ. Όχι, μετά είναι αυτό. Μετά τι 7. Μετά τι 7. Άρα και διαφήμιση. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 24ης του Σεπτέμβρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στην παρεούλα μας.
αθλητικότατο τριήμερο, μια καταιγιστική προηγούμενη εβδομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ομάδες της χώρας μας, μια επίσης σχετικώς δυνατή εβδομάδα, καθότι έχουμε και τα παιχνίδια του κυπέλου να μεσολαβούν, τερμπάκια, ιστορίες, μια χαρά θα πάμε κάθε μέρα τηλεόραση. Τηλεόραση μπάλα. Και σήμερα έχει παιχνίδια και αύριο και μεθαύριο, αυτά εντάξει. Εμελέψε τα κύπελο είναι αυτό, όμιλοι και ιστορίες, αλλά θα κάτσει να τα κουτσοδείς. Πόσο μάλλον και όταν έχεις ένα παοκάρις, μπορεί ναι μεν να μην έχει και τόσο μεγάλο... Καλά, έχει, έχει, δεν, έχει. Αλλά έχει αυτή την γλυκιά την προσμονή, έχει, καλά. Από τέσσερα έτη, δύο... Θα κάνω, θα σε δείξω, θα σε ράνω, θα ναι, σε κάνω, έτσι, έχει πράγμα. Ας πω, φίλοι, να συναντηθούμε. Κατά άλλο το Σαββατοκυριακάκι μας κύλησε νομίζω σχετικά ομαλός όσον αφορά τα αποτελέσματα των ομάδων και τι κάναμε εμείς εδώ και με τις προβλέψεις μας ταυτόχρονα, που μας το βγάζει τώρα αυτό έτσι, κουβαλές, κουβά. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Σμύρνης, 2-0. Το έδωσες εσύ 3, νομίζω. 3-0. Το έδωσα εγώ 1-0. Μετά το έπαιξα 2-0. Καλά το έκανες. Το άλλαξε και το μόνο σκοράκι που έπιασε, ας πούμε, γιατί τα υπόλοιπα άστα να πάνε. Εύκολα Αστέρας Τρίπολης. Ο Απόλλων είναι, είπαμε. Νομίζω ότι το έχει πει για ήδη το πείμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει στην ομάδα της. Δεν είναι, είναι σίγουρα. Της Ριζούπολης. Σμύρνη και Λαμία δείχνουν μέχρι στιγμής οι πιο αδύνατες ομάδες. Πάνε για Μπλουμ, όχι για Βερμπλουμ. Μπλουμ σχεδόν. Για Μπλουμ. Έχει επικυρωθεί νομίζω και η, δεν ξέρω, η φόρμα της βαθμολογίας. Πέφτουνε παρά τις αντίθετες έτσι προσδοκίες. Το θέμα είναι ότι στη Β' δεν έχει επικυρωθεί τίποτα. Στη Β' δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα. Πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή που έλεγε κάποτε και ένα σποτάκι μας εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ατρόμητος Αθηνών, Λάρισα 2-0. Το έδωσε σκικάκι αυτό ότι η Λάρισα θα ένα χι. Δεν είναι καλή Λάρισα. Όχι. Δεν είναι καλή Λάρισα. Και φαίνεται αυτό. Πάλι υπάρχουν εδώ οι προστριβές με τον Κούλια τέτοια. Μάλιστα υπήρχε και ένα περιστατικό, το ανεβάσαμε και στη σελίδα του Λόγο Επειδή. Σε μια πρόσφατη συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου με τον Σοκράτη Μάλα μας στη Λάρισα, υπήρχαν από κάτω παδί της ΑΕΛ που βρίζανε τον Κούλια και τέτοιο. Και ο Μάλα μας είπε στον Παπακοσταντίνου: Θανάση, Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Είναι καιρός να ασχοληθείς. Γιατί είναι, μόνο ο Ρέμος θα έχει. Σωματεία, ζήλεψα και εγώ λίγο γιατί και εγώ θέλω να αναλάβω μια ομάδα κάποτε. Είναι το όνειρο της ζωής μου για να δω επιτέλους γραμμένο. Εγώ είμαι στο Αρίον Σταυρούπολης πλέον. Έχω γίνει μέλος στον Πασχετικό, έρθα στην περιοχή. Αλήθεια. Ναι, είμαι φίλος με τον πρόεδρα. Τι κάνεις εκεί. Αρίον, έχουμε τέτοια ομάδα. Έχετε Αρίον και καλή, πολύ καλή. Έφαγε τον Αστέρα Κουκουλτζάκη 20 πόντους στο κεφάλι. Εκτός έδρας και όλα αυτά. Κάνει παίζει εκεί. Όχι ρε. Φίλος του πρόεδρου είμαι. Είμαι στο διοικητικό συμβούλιο. Α, τέτοια εκεί. Καλή παίχτηδη, καλή. Τι κατηγορία είμαστε. Β' ΕΚΑΣΤ. Έψινε. Μάλιστα, μάλιστα. Το ερασιτεχνικό που λέει. Ναι. Β' τοπικό που λέει στα χωριά. Ναι, έτσι. Παλιά. Αυτά είναι καλή. Θυμάσαι, ΕΚΑΣΤ είχε 5 κατηγορίες. Ναι. Άπειρες ομάδες μπάσκετ. Έπαιζαν σε κάθε γειτονιά. Τον Αρίων ομολογώνεται τον ήξερα. Μοιάζει τον ΕΟ, τον ΑΟ. Αρή, καλή. Πολύ έτσι, καλή. Μπράβο, τα καλή παιδιά. Άμα θέλουν πρόεδρο να του πάρω και μετά να γράφουν στου τοίχου. Μπατμανίδη, φύγε. Φύγε, Μπατμανίδη. Μπατμανίδη, πουλά. Πάρτε να τώρα γιατί έτσι κι αλλιώ είναι σίγουρα ανεβασμένη. Πολύ δυνατή ομάδα. Για να κάνω και τη μόστρα και την ιστορία μου. Μάλιστα, καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σου Μπάμπε, μια γρήγορη ενημέρωση μόνο. Την Παρασκευή έγινε, αποφασιστήκε το πρωτάθλημα Β' Εθνικής, ξεκινάει 14 Οκτωβρίου και η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή. Α, να, τι άμεση ενημέρωση. Αυτό το ήξερα ότι ξεκινάει. Δεν ήξερα την ημερομηνία, ναι. Όχι, 14 Οκτωβρίου. Πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι πέφτουν, αυτά τα ξέρουμε. Όχι. Ορίστηκε, τέλος. Ένας και ένας για μπαράζ. Τρεις από τη Super League. Είναι 3-1, ναι. Τρεις από τη Super League παίζουν και ένας. Αυτό με τον μπαράζ είναι η μεγαλύτερη αδικία, νομίζω. Μεγάλη. Που. Και τι, θα είναι και διπλό παιχνίδι. Όχι μόνο. Α, διπλό μέσα έξω με σκόρ. Μέσα έξω με την έδρα στο δεύτερο μάτι η Αλφα Εθνική. Εντάξει, νομίζω ότι είναι όλα κομμένα και ραμμένα στο να μην πέσει η τέταρτη ομάδα από τη Super League. Πούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι στα μπαράς φαντάζεσαι Ηρακλής ΑΕΛ. Ηρακλής ΑΕΛ, μάλιστα. Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης, αλλά δύσκολα. Δυσκολός. Αστέρας Τρίπολης, μας το κλείσε εδώ πέρα, Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έδειξε την δυνατή του εικόνα με την έννοια ότι στα προηγούμενα παιχνίδια, όπως λέγαμε, είχε δυσκολέψει, είχε βάλει δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους τους μεγάλους και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης πολύ εύκολα πήρε το αποτέλεσμα. Και μόλις το 16 ήταν το παιχνίδι 2-0. Και στις 8:30 του Σαββάτου
για να κάνουμε έτσι το πρώτο checkpoint. Έλα, πρώτη πάμε. Στάση μας εδώ. Πας Γιάννενα, Άρης Θεσσαλονίκης, 1-0, 1-1 το είχα δώσει εγώ, γιατί έβλεπα στραβοπάτημα το του Άρη, εσύ. Δεν το πίστευα ότι μπορεί 1-4 να κάνει. 1-4 είχα δώσει εγώ. Άστα να πάνε, πώς σου ήρθε αυτό το 1-4? Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα νούμερα, τα overs. Εγώ το νομίζω το έδωσες επίτηδες. Επίτηδο εξυπητούτου το έκανα. Για να αυτοκλαρινοποιηθείς. Έτσι, βάλε παζαρέτζι, βάλε τώρα να ακούσω. Εντάξει, κοιτάξει, το 1-0 δεν είναι και κλαρίνο. Το κλαρίνο είναι όταν από 3 και πάνω. Άστα, εντάξει, δεν έχει. Με τα Γιάννενο έπαιζα, έπρεπε να πάρω. Είμαι 4 στα 4 να κάνω. Πάω για πρωτάθλημα. Εντάξει, εγώ σου είχα πει ότι μια ομάδα που τώρα δημιουργείται είναι λογικό να έχει τα σκαμπανεβάσματα. Υπήρχε ένα ενθουσιασμό, υπήρχε τον άλλο. Παρ' όλα αυτά θα έχει αυτή την εικόνα ο Άρης μέσα στην... Ερέρα, ο Πετράκης με... πήρε το πορτοφόλι. Όχι, αρχίσαμε δηλαδή. Το πήρε τώρα... το πορτοφόλι, στα έλεγα εχθές, δεν μ' ακούγες. Να ακούς καμιά φορά, χρειάζεται, 64 χρονό είσαι. Πρέπει να ξυπνάς, πρωί. Ναι. 64, τι ξυπνάς, παιδί μου, δεν ξυπνάς. 64. Με 4-5 ώρες ύπνο σε μια χαρά. Ο Πετράκης 60, αλλά το διάβασε το μάτς, ή πια ένα καφέ, 3 ώρες, είδε 2 βίντεα. Α, λες ο Περέρα. Πώς παίζεις αγόρι μου εσύ. Γιατί το... Πήγε ο Ερέρας, έπαιξε το ίδιο πράγμα τέταρτη φορά. Δεν αντιπατίζεις. Με το Πετράκι παίζεις, με το Γιάννενο. Ναι, αλλά λέμε, ας πούμε με αυτό η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ναι, και το καλά. Καθεξής. Τι θα πει. Εντάξει, άμα παίξει χωματόδρομο δεν θα βάλεις το Φεράρι. Βάλεις το αγροτικό. Τι αλλαγές το... δηλαδή έπρεπε να κάνει ο Άρης που δεν τις έκανε. Λοιπόν, ξεκινά. Ένα τριλεπτάκι. Ά. Είναι απλή. Αναλογική. Απλή ανάλυση και θα καταλάβουν όλοι. Ξεκινάμε με το πιο απλό πράγμα. Αν ο Πάκο Ερέρα μελετούσε και διάβαζε λίγο. Θα έβλεπε ότι ο Πετράκης κατεβαίνει με ένα 3-5-2 συνήθως για αυτά τα μάτς με δύο γρήγορα φορ. Που δεν χρειάζεται δηλαδή Δελιζήσεις πίσω αργό στόπερ. Ο Δελιζήσεις για να μπει, ναι μεν τίμιο το παιδί, εργατικό, δυνατός, παιχταράς, καρδιά, ωραία, σούπερ πίσω μια χαρά. Αλλά ταχύτης δεν έχουμε, δεν έχουμε ταχύτης. Εκεί ξεκινάμε κύριε Ερέρα με το Σόουζα και το Βελές δίδυμο, έτσι. Για ένα γρήγορο δίδυμο πίσω, όπως έβαλες και τον Κολάσο αριστερό μπακ, τρεις να περιμένουν πίσω γρήγοροι. Τι κόντρα. Γιατί ο Πετράκης έπαιξε με το 3-5-2 και έβγαινε στις αντιπιθέσεις με ένα Λέο, εντάξει, και ένα Μιστακίδη. Αλλά ο τρίτος έβγαινε ο Λίλα, ο Αλβανός. Έτσι. Ο Λίλα. Αυτός ο Λίλα. Τι είναι αυτός, Αλβανός, Αργεντίνος, τι είναι, δεν ξέρω και τι είναι κιόλα. Αλβανός είναι. Τι... Αλβανός είναι αυτός ο Λίλα που ήταν φιλιά αγκαλιά με τον Μπάσε, το φιλαράκι του εκεί πέρα. Οπότε βάζεις το Σόουζα και έχεις μια γρήγορη τριάδα εκεί πέρα αντικειμενικά. Τώρα θα μου πεις ότι από ένα τσαφ έγινε το 0-1. Φυσικά το 1-0. Παίζει και η τύχη στο ποδόσφαιρο. Αυτή η τύχη, η ρημάδα που παίζει και για σένα και για τους αντιπάλους. Εκεί δεν περιμένουμε το 80 να κάνουμε τις αλλαγές, να μοντάρουμε ξανά την ομάδα και να κάνουμε ασκήσεις πανικού και πυροσβεστικής σε πώς θα σβήσουμε γρήγορα τη φωτιά. Πρέπει να το ξεκινήσουμε αμέσως μόλις δούμε το κίνδυνο. Δε, ο Πετράκης διαβάζοντας το παιχνίδι σε έχει αχρηστέψει τον Γιουνές και τον Τζανακάκη. Γιατί βλέπει ότι κάθε φορά παίζεις την overlag με τον Τζανακάκη, βγαίνεις μπροστά και κάνεις τις έντρες και ψάχνεις τον Γιουνές. Αυτό εδώ πολύ απλά στο έκλεισε με τρεις παίχτες. Και λέω ποιοι είναι αυτοί. Ο Μιχαήλ ο αριστερός ο στόπερ που έπαιζε στη τριάδα. Ο Τσικάρσκι ο μπακ που έπαιζε την πλευρά αλλά πολύ αμυντικά. Και ένας Βιντάλ που ερχόταν και έκλεινε, βοηθούσε για να μην περάσει έστω η σιρτή παλιά από τον Τζανακάκη. Αυτή εδώ η περίπτωση ακύρωσε όλο το σύστημα του Άρεος που με τις σέντρες του Τζανακάκη ψάχναμε τον Γιουνές. Τρεις φορές σήκωσε την μπάλα, οι δύο την έκοψε ο στόπερ και πήγε out, η μία πέρασε και την αγκάλιασε ο Βελίδης και αν ακόμα μία πήγε σε corner. Αυτές ήταν. Εκεί δεν κάνεις το ίδιο σκηνικό. Της πας την μπάλα, παίζεις 1-2 και βγάζεις σιρτές κάθετες μπαλιές. Αυτά ήταν τα γράμματα, τα απλά. Τώρα από εκεί και πέρα, στο γκολ, κάνεις κάποιες ενέργειες. Δεν περιμένεις το 80 να σώσεις την παρτίδα. Ξεκινάς, βγάζεις, ξέρω εγώ, τον Γιουνές μπροστά, αφήνεις τον Τικινί φορ. Βγάζεις και έναν από τον... αφήνεις τον Τικινί σκέτο φορ, ένα γρήγορο, βάζεις τον Γιουνές και βάζεις μέσα τον Μαρτίνεθ. Ούτως ώστε να έχεις τον Μπάσα μπροστά από τα στόπερ σαν καθαρό κόφτη και να παίξεις με ένα Μαρτίνεθ και έναν Ματίγια σε ρόλους δεκάρια. Να ανοίξουν λίγο οι πλαϊνοί σου ο Ματέο Γκαρσία και ο Μπρούνο Γάμα, να ανοίξουν λίγο τις πλευρές, να πάνε ένα μέτρο δεξιά και ένα μέτρο αριστερά και λίγο πιο μπροστά. Ούτως ώστε στις κάθετες μπαλιές να βγαίνεις γρήγορα με πεντάδα στην επίθεση. Ο Γιουνές εκεί πέρα δεν σου χρειάζεται διότι είναι βαλής. Τώρα θα μου πεις είναι θέμα τύχης, δεν μπήκε τον γκολ του Γκαρσία. Ναι. Σε αυτό λοιπόν προσαρμοζόμαστε και προσπαθούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν
Ο Πετράκης μας διάβασε το μάτς, πήρε εύκολα τη νίκη. Κύριε Ερέρα, εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα χαρακτηρισμό και τέτοια. Μας πήρε το πορτοφόλι και εμείς το καταλάβαμε ότι το χάσαμε το πορτοφόλι μέσα στο λεωφορείο. Αλλά αυτός μας το είχε πάρει ήδη στη στάση. Αυτή αντικειμενικά ήταν η προσέγγιση του μάτς. Ήταν από την αρχή ένα κακοδιαβασμένο μάτς. Με λίγες λεπτομέρειες θα τον παίρναμε το μάτς. Δεν υπήρχε θέμα δηλαδή. Ήταν δύο κάκιστες ομάδες. Απλά κέρδισε ο καλύτερος coach στον αγώνα. Αυτός ήταν ο Πετράκης. Αυτό ήταν η ανάλυση. Αυτά είναι και συνεχίζουμε. Έμεινα αποσβολωμένος με τα overlap, με τα... Ήταν δύο απλά πράγματα. Θα νομίζει κανείς ότι η εκπομπή είναι σε επανάληψη. Επανάληψη είναι, αλλά είναι το post game ακριβώς. Κυριακή βράδυ, ας πούμε. Προβλημάτισε δηλαδή ο Άρης. Προβλημάτισε, ναι. Γιατί ήταν και τούμπα μπροστά, οπότε σου λέει άλλο. Καλά έκανε. Αλλά ίσως αυτό έχει ένα θετικό, το ότι προσγείωσε. Γιατί με 4 στα 4 μπορεί να πήγαινε πολύ ψηλωμένο. Όσοι ρωτάνε για τον Κολάσο που το έβαλε αριστερό μπακ, καλώ τον έβαλε, έτσι. Αυτό είναι εσωτερικό οχτάρι, αριστερό που έπαιζε. Αλλά έχει παίξει και 10 εσωτερικό. Πώ λέμε, πάρε το εσωτερικό. Στο 4-3-3 ο μπροστινό από το μπακ είναι εσωτερικό οχτάρι. Έπαιζε στην Boca Juniors, έχει παίξει και 10-12 αγώνες ως αριστερό μπακ. Γι' αυτό τον έχει βάλει. Καλά έχει κάνει. Mm-hmm. Δεν πειραματίστηκε δηλαδή εντελώς. Είχε κάποια ιδέα και τον έβαλε. Και καλά έπραξε και τον έβαλε. Εντάξει, απλώς τα ανεβάσματά του δεν μπόρεσε να προσφέρει επιθετικά. Δεν είναι εκεί το θέμα, δεν κολλάμε. Mm-hmm. Απλώς στην αρχή έπρεπε να παίξει με έναν Σόουζα και ένα Βέλες που είναι πιο γρήγοροι. Αυτό ήταν το λάθος. Ο Δελιζήσης είναι πολύ καλό στόπερ, αλλά είναι όπως Λεβαδιακού που έπαιξε Μαρκόφσκι. Να παίξουν τάγκ με τάγκ, να παίξουν βαρύ με βαρύ. Να μαρκάρει κάποιον Πρίγκοβιτ, μέχρι εκείνο δεν λυζήσει. Δεν είναι τώρα να μαρκάρει γρήγορου επιθετικού. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Λαγόρι μου, έλα παχταρά μου. Τι έγινε. Θα βγάλω στο τηλέφωνο. Πήρε. Τι είπε το κατάγγι. Δεν ασχολούμαι με άλλε ομάδε. Εντάξει. Αυτό. Μην είπε δύο απογεύματα ακόμα. Δύο απογεύματα μείνανε. Όπα. Ναι. Εδώ είναι ο Φουγκράτης, παρόν. Δεν έχασα τίποτα. Τώρα εντάξει, τι αχάρισε, τα ίδια και τα ίδια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτά, τελειώσαμε. Τι έγινε, βαρύ, ακούω. Τι καιρό έχουμε κάτω. Έχουμε ζέστα ακόμα, πολύ. Και εδώ. Αλλά από αύριο λέει επιδείνωση του καιρού. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Τελείωσαν αυτά τα 35, 45, 55 Αυγούστου. Τα κεφάλια μέσα. Έχει ψυχρά, φίλε, τώρα το πρωί. Βαρύ, τι έγινε χθες στο καφενείο, τα νέα του καφενείου. Τι μπορεί να συνεχίσουμε σαλάμι με σαμπάνια. Τι κάτσε, τι. Σαλάμι και σαμπάνια. Σαλάμι και σαμπάνια. Σαμπάνια και σαλάμι. Μορταδέλα με σαμπάνια, είναι δυνατόν. Ναι, ρε φίλε, γιατί όμως πειράζει. Όχι, τώρα προσπαθώ εγώ να κάνω έτσι να αποκρυπτογραφήσω τις γαστριμαργικές σου. Δεν έχω και τη μισή στο ψυγείο, τώρα έχει γλυκή. Μάλιστα, τι σαμπάνια, μάρκα αυτό, μπορούμε να έχουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ρόδος, μήπως είναι αφρόδηση ενός και δεν είναι σαμπάνια. Όχι, σαμπάνια. Σε κοροϊδέψαν, πόσο την πήρες. Πού να ξέρω, από το καφενείο την έμασα. Τι καφενείο, έχεις καφενείο. Ανοίγεται σαμπάνια στο καφενείο, ρε εσύ. Πω, τι ωραία. Και λυσοπάω, τι να κάνουμε. Είχε κόσμο εκεί, εντάξει, μια χαρά κομπλέ. Όχι, χαρά, κομπλέ. Εντάξει, κάνεις, αυτό δεν μαλώσαμε, αυτό θέλω να... Όχι, τι θέλω, πάω και έμασα. Πάω και αγαπημένοι αυτά, να πάρε, άκη, αυτό το ένα. Εντάξει, ήπια όμως. Μαλώσαμε λίγο για τις συνθέσεις, για τα έζημα. Μαλώσαμε λίγο για τις συνθέσεις. Ποιον ήθελες να βάλει δηλαδή. Δεν θυμάμαι, τον Γκορ θα έλεγε. Δεν έπαιζε. Ήταν εκτός αποστολής. Δεν έπαιζε ο Κόρφας. Δεν μπάσκετ έπαιζε, ναι. Τι μας τον αντέφερε, εσείς μας έναν σκαλαμάκια. Ειλικρινά θα έρχομαι να παρακολουθώ στο καφενείο σε Σαμαρίνα τα παιχνίδια τελείως. Έχω εκστασιαστεί με την περιγραφή αυτή. Βάλτε ένα streaming να κάνουμε μετάδοση. Όχι, εκεί, τι λένε τα τραπέζια, το έτσι το αλλιώς. Streaming τι είναι. Streaming είναι αυτό, μια live μετάδοση μέσω διαδικτύου. Αυτό δεν είναι ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά αυτά μπορεί κάποιος εκεί να σας βοηθήσει. Κάτι θα γίνει. Ή θα έρθουμε εμείς να κάνουμε, θα κληρώσουμε ένα αμάξι, 5 θέσεις, να πάμε στην Σαμαρίνα, θα βάλει τις βενζίνες στο λόγο επειδή, να πάμε εκεί να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι. Ναι, αλλά τώρα θα κατέβεις ας πούμε από τα ορεινά, διότι αρχίζει και χειμώνα. Θα το Θεός του χρόνου. Του εντάξει, παρέλα, πολύ σύντομα. Το πρωινό μας λοιπόν σήμερα μορταδέλα με σαμπάνια. Ναι. Σκέτο. Δεν έχει κάτι άλλο παρεμφέρει. Μια ηλιά κάψου. Μάλιστα, σαμπανίτσα, σαμπανίτσα. Γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Πρέπει σιγά σιγά να αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά ας πούμε, που υπάρχουν. Έγινε, σε φιλούμε. Τι έρευνα θα έχουμε. Έρευνα το παλεύουμε. Άμα ξεμπερδέψουμε με αυτούς εδώ τους αθλητισμοί.
Ναι, κάτι θα κάνω. Δεν ξεθόλωσε, έγινε τσάω, τσάω, τσάω. Έτσι κυρίες και κύριοι, ο φίλος μας ο Δημήτρης από το καφενείο της Αμαρίνας. Συνεχής ενημέρωση κυρίες και κύριοι για το τι συμβαίνουν, τι συμβαίνει στην επαρχία και στα δρόμενα τα νυκτερινά. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται στα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής για χθες Κυριακή. Ξάνθη Όφη 3-0, το δώσαμε και οι δύο οι μάγκες Χινάρι. Έτσι. Βλέπαμε, αλλά γλου, γλου. Με καμία σοβαρή προσέγγιση νομίζω το Χινάρι, γιατί ποιο Όφη τελικά. Ποιο Όφη τελικά. Ποιο τελικά. Ποιο Βαστεριανό. Τριάρα η Ξάνθη που τριά μπορεί να μην βάλει όλη τη σεζόν η ομάδα. Χάρη και ο σκυλογιατρός εχθές. Χάρη και ο σκυλογιατρός. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός πήγα να το παίξω πόνιρα και αυτό ποντάροντος ότι και ο νέο Άρης θα στραβοπατήσει αλλά και ο Παναθηναϊκός. Εγώ ποντάρω πιτσιρίκια τώρα σου, αλλά πέταξε την τριάρα. Την τριάρα άνετος. Πέταξε την τριάρα πολύ άνετα στον Λεβαδιακό. Με ωραίο ποδόσφαιρο και ωραία γκολ, ωραίες τακτικές τα πάντα. Τα πιτσιρίκια του Δόνι φέτος θα μοιράσουν πολλά πως θα γίνεται πόνο. Θα μοιράσουν πόνο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν δεν είχε την τιμωρία, την αφαίρεση των βαθμών, τώρα θα ήταν μόνος πρώτος. Εγώ τους λέω όλους τους τέτοιους. Όλους τους μεγάλους. ΚΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακούς, σε εμάς τους λέω. Ναι. Στο τέλος, βάλετε συγκομιδή του Παναθηναϊκού και προσθέστε συν 6 να δείτε πού θα ήταν. Θα κάνουμε, όπως λέμε, στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Ταμείο. Αλλά σου το είπα, θα πέσει, θα δώσουν πολύ βαθμό, διότι δώρον άδωρο είναι και πρώτοι να τερματίσουν, Ευρώπη δεν βγαίνουν. Τι θα το κάνει στην Ευρώπη, κατάλαβε το θέμα είναι το και είναι και το γόητρο, είναι και η. Τελείωσε τα πιτσιρίκια. Τώρα είναι το σκαλοπάτι του, η φανέλα του Παναθηναϊκού, γι' αυτό παίζουν. Η ανάκτηση τη εμπιστοσύνη. Και το βράδυ χθε στο γήπεδο τη Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ 2-0. Τι δώσαμε, 1-0 το είχα δώσει εγώ. 3-1 το έδωσες εσύ. Είμαστε σίγουροι για την νίκη του ΠΑΟΚ, έτσι πως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Και δικαιωθήκαμε όσον αφορά δύο λόγια για αυτό το μάτς έτσι συνοπτικά. Τα ίδια συστήματα παίξανε 4-2-3-1. Ο ένας και ο άλλος το ίδιο. Απλώς η ΑΕΚ το ίδιο σύστημα δεν μπορείς να το παίξεις με δύο εξτρέμ τα οποία είναι δεκάρια. Και λέω ποια είναι αυτά. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος δεν είναι εξτρέμ. Δηλαδή δεν είναι για αυτερό γρήγοροι παίχτες. Ειδικά ο Μπακασέτας είναι πάρα πολύ αργός. Αναγκαστικά το παίζει με δύο δεκάρια. Θα μου πεις τώρα, ακούω από πολλούς κατηγιστικός ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν έτσι το μάτς. Όσοι είδανε το μάτς, ήταν ισορροπημένο. Απλώς η εκτελεστική δυνότητα του Πρίγιοβιτς ήταν φοβερή. Ακούμε σε δύο φορές την μπάλα, έβαλε δύο γκολ. Τώρα θα μου πεις και ο Λιβάγια, άμα κάρφωνε το δοκάρι και το άλλο του Μπακασέτα πήγαινε, θα ήταν χίτο σκορ. Αλλά η αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ, γιατί εγώ μερικούς τι πατήσαμε, τι κάναμε, δεν είναι έτσι. Ποιο το είπε αυτό, κανείς δεν το είπε. Άστο, εντάξει, εμείς που βλέπουμε, ναι, αλλά πολλούς άκουγα εχθές και στην τηλεόραση και στη Μαρμίτα και στο καφενείο. Λέω ρε παιδιά, όλοι μαζί το ίδιο μάτς βλέπουμε. Εσείς τι βλέπετε και διαφορετικό. Εντάξει. 2-0 λόγω εκτελεστικής δυνότητας του Πρίγιοβιτς. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα εκτελεστικής ικανότητας. Γι' αυτό ένας παίχτης έχει 10 εκατομμύρια και ο άλλος έχει 500 χιλιάρικα. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν πιάσει την μπάλα στο πόδι του, να στο κάνει μπακλαβά κατευθείαν εκεί στη γωνία. Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0. Δίκαια, δικαιότατα και πρέπει να έχεις και τύχη για να κερδίσεις. Αλλά το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο σε κατοχή, σε φάσεις, σε τρεξίματα. Όλοι διανύσανε τα ίδια χιλιόμετρα χθες. Δεν υπήρχε κάποια διαφορά. Αυτό είναι το θέμα. Απλώς ο Τσιγκουναράς που λένε ο Τίγρης, αν έριχνε λίγα λεφτάκια, ας πούμε, απλά το καθώς πρέπει από αυτά τα λεφτά του Champions League, να πάρει δύο χαφάκια, να έχει δύο χαφ για να μπορούν να. Να έχει και βάθος πάγκου για να μπορεί να παίξει και το σύστημα σωστά. Γιατί αυτοί οι παίχτες Μπακασέτας Μάνταλος είναι χαφάκια. Ή πάρε δύο εξτρέμ και βάλουν τους αυτούς να παίζουν στα χαφ. Αυτό είναι η διαφορά μας. Απλά λιτά και κατανοητά. Τα ίδια χιλιόμετρα έτρεξε μια ομάδα, τα ίδια και οι άλλοι. Η εκτελεστική δυνότητα του ΠΑΟΚ και η τύχη ήταν με το μέρος του εχθές. Πρίγιοβιτς έγραψε δύο γκολ. Αυτό. Ναι, όπως έγραψε και ένας φίλος, έκανε χατρίκ με ένα γκολ λιγότερο. Με ένα γκολ. Θα μπορούσε να γίνει και η ανάλογη δήλωση. Και όπως βγήκε το επίσημο site της ΠΑΕ και έγραψε τίτλο Όταν μετρούν τα γκολ. Όταν, ναι. Αλλά εντάξει, στο γήπεδο νομίζω τα πράγματα ήταν ήρεμα και το μπάτς ήταν πάρα πολύ ήρεμο. Οι παίχτες φύγανε αγκαλιασμένοι, αυτό, τέτοια. Μια χαρά ήταν. Όλα κομπλέ. Πολύ ωραία. Όλα κομπλέ.
Ποδοσφαιρικιά, Ευρώπη γίναμε. Είχαμε και τον Ευρωπαίο, είχαμε τον Φιλανδό, τον διαιτητή. Και αυτό ήταν. 15.000 μισθό τη Champions League. Βέβαια. Ή τι σημαίνει και οι τρεις δηλαδή. Παίρνουν τόσο. 45.000 ναι. Κοστίζει το παιχνίδι. Στην αρμόδια αρχή σε όλα τα ντέρμπι. Βάλε δηλαδή, θα είναι καμιά 10 μάτς το χρόνο. 65.000 και που φτάνει, α πούμε. Παρεμπιπτόντω, εχθές ο διαιτητής, αν ήταν Έλληνας, θα έκανε πολύ κράξιμο. Ναι. Αλλά κίκ δεν ακούστηκε, διότι έπαιξε πολύ 50 ρίσια. Δηλαδή τα σπόρια που έπρεπε να τα δώσει έδρα, δεν τα έδωσε. Έπαιξε πολύ 50 ρίσιο. Άμα ήταν Έλληνας. Εντάξει, υπάρχει αυτή η αιώνια δυσπιστία. Οπότε χρειαζόμαστε έτσι την αόρατη αρχή, χρειαζόμαστε τις ξένες δυνάμεις. Εξαπανέκαθεν ως η ιστορία της χώρας, πάντα οι ξένες δυνάμεις ευνοούσαν και βοηθούσαν στο να είμαστε πιο καταλαγιασμένοι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλή εβδομάδα. Επίσης. Καταρχήν δεν τα είπατε αυτά τα πράγματα. Τι δεν είπαμε? Διόρθωσέ μας. Χάσουμε και την ώρα τώρα. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν είχε το μείον 6, θα ήταν στη Β' Εθνική. Μάλιστα. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο, ναι. Γιατί για να έχει μείον 6 και να μην πέσει. Δηλαδή, το ήθελε κιόλας. Εσύ το ψήφισες να μην πέσει, όχι εγώ. Έτσι. Να τα λέμε για αυτά. Αν είσαι. Ο Πάου δεν ψήφισε να μην πέσει. Κάνεις λάθος. Πώς ψήφισε? Τι ψήφισε? Να πέσει. Να πέσει. Ποιος ψήφισε να μην πέσει? Ο Πάου ήταν στο group των ομάδων που ψήφισε να πέσει. Ψήφισε δεν μπορούμε να αλλάζουμε. Φυσικά. Ναι, αλλά, τότε κάνω εγώ αλλά, αλλά η προπαγάνδα σου είναι αυτή τώρα. Να κάνει να πουλήσει αυτό το πράγμα και να πει ότι δεν ψήφισε ο Πάου. Ο Πάου ήταν από την αρχή σταθερό και ψήφισε σε όλες τις οδορίες να πέσει, να μην αλλάξει ο νόμος. Μάλιστα. Ποιος ψήφισε να μην πέσει? Πάμε στο δεύτερο γύρο. Πόσα εισιτήρια κόψες και τα λοιπά. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος, θα τα ξέρουμε αυτά. Πάμε στο δεύτερο. Ο διαιτητής δεν έφαγε κράξιμο, απλά δεν το καταλάβαινε. Γιατί ήταν Φιλανδός. Δεν γίνεται η ΑΕΚ να κάνει φάση 44 με ανύπαρκτο φάουλ που δίνει έξω από την περιοχή. Ο άλλος να παίρνει καθαρά την μπάλα, να κόβει καθαρά την μπάλα και εσύ να δίνει φάουλ και να κάνει η ΑΕΚ φάση. Τι σημαίνει? Πάλι σε αδικήσανε τώρα. Όχι, δεν λέω ότι με αδικήσανε. Δεν γίνεται ο Λαυρόπουλος να κάνει δύο φάουλ τον Μπίσετ Μπαρ. Το ένα και τα δύο με πρόθεση, αλλά το ένα τραβώντας τον από πίσω φεύγοντας στην αντιπίθεση. Να μην του δίνεις κίτρινη κάρτα γιατί είναι η αρχή του παιχνιδιού. Άντε να το σεβαστώ. Διαφωνώ κάθετα. Αλλά λες είναι τώρα 7-8 λεπτό ρε φίλε. Εντάξει, να δώσω κάρτα σε 7-8 λεπτό. Εντάξει, δεν φύγει. Δεν γίνεται 35 λεπτά να πηγαίνει να το σηκώνει από πίσω στο κέντρο και να μην του βγάλεις κάρτα. Τη χάρισες μία, δεν τη χάρισες δεύτερη. Και την πρώτη φάση του Μαουρίτσιο. Και μαρκάζει να πάει και οι δυο με τα πόδια στο τάκλιν για να προλάβουν την μπάλα και δεν έχει πρόθεση να χτυπήσει τον παίκτη του, χάρη σκάρτη την κάρτα. Αλλά είτε Φιλανδός, τα κραξίματα δεν τα άκουγε. Του συνδέσμου Φιλανδίας. Του συνδέσμου Φιλανδίας. Ο Γιάννη Λιγμάν είναι έτσι. Αλλά όταν πληρώνει να έχει τέτοια ποιότητα, όταν πάλι πληρώνει να έχει και στέβαλε τέτοια ποιότητα, αυτά παίρνει. Βέβαια, εννοείται. Παίρνει τα γκολ του Μπρίγιοβιτ. Εννοείται. Ήταν και τα δύο κολάρι, ειδικά το δεύτερο ήταν όνειρο. Εμένα το πρώτο μ' άρεσε πιο πολύ. Το δεύτερο ήταν πολύ το κοντά. Πρώτο ήταν καλό. Δεν περίμενε ότι θα κάνει αυτό το σπριν. Σκάει μπάλα μπροστά του. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει. Ναι. Και τη βρίσκει και με το καλάμι και τη στέλνει εκεί πέρα. Τη βρίσκει με το κουτουπιέ του. Ποιο όρεση το πρώτο. Με το καλάμι, με το καλάμι το βάλε. Με το καλάμι το βάλε. Γιατί σκάει μπάλα μπροστά του. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, αλλά με το πρώτο σε μια αντίστοιχη φάση έχει φύγει ο Πέλκας μόνος του. Υποτίθεται να κουβαλήσει την μπάλα και τον έχουν καθαρίσει ναι. Στο δευτερόλεπτο. Ενώ ο Πρίγιοβιτς ακριβώς. Δεν την έχασε αριστερά, δεν ναι, 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 αλλά αυτό. Ο Πρίγιοβιτς, ας πούμε. Πρίγιοβιτς, τρία κοντρόλ ήταν. Ο Πρίγιοβιτς περίμενε να τη χάσει την μπάλα, αλλά κανονικότατα δεν σου ήταν. Καλή ήταν. Ήταν λίγο καλύτερη από τον Πάουκ. Ήταν καλή. Εκμεταλλεύτηκε τα αρκετά μας λάθη σε μεταβιβάσεις εύκολες στο κέντρο, ειδικά 2-3 που έκανε ο Κάνιας και... Ναι, ναι, έχει καλά τα λες. Και ο Μπίσεζαρ δεν έκανε κάποια λάθη για αυτός εκεί πέρα. Εντάξει, ο Μπίσεζαρ αναγκαστικά τον έχει σε πλευρά, αρέσει να πούμε, και τον αφήνει να συγκλίνει μέσα. Δηλαδή, ο Μπίσεζαρ για να χωρέσει να παίξει, τον αφήνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ο Μπίσεζαρ είναι να τον βάλει στη θέση του Πέλκα. Εκεί μπορεί να αποδώσει, πίσω από το φορ. Ο Μπίσεζαρ. Εκείνο το μέγιστο μπορεί να αποδώσει. Ναι, ναι. Ο Μπίσεζαρ είχε. Αλλά επειδή θέλει. Ο Λουτσέσκου να πιέζει εκεί πέρα, μπράβο. Τα στόπερ, ναι. Δεν το βάζει γιατί ο Μπίσεσβαρ μετά το 70 δεν υπήρχε. Ο Μπίσεσβαρ είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί όποτε σήκωνε η αλλαγή κοιτούσε να φύγει.
Και πάντα έβγαινε ένας άλλος και του δίνε το χέρι και του έλεγε: άρε μεγάλε, τη γλίτωσες. Φεύγεις εσύ, ας πούμε. Όσο στο τέλος, ας πούμε, που σήκωσε την τρίτη αλλαγή, δεν το πίστευε. Και έκανε αλλαγή Αλέφαντο γιατί το σήκωσε και μάλιστα από το πιο μακρινό σημείο του γηπέδου τον έβαλε να τρέξει να επιστρέψει πίσω στον πάγκο. Έφυγε τρέχοντας. Λοιπόν, θα πάμε και στον Άρη για να κάνουμε το διάλειμμα. Το χάσαμε εδώ πέρα, πήγε 7 και 10. Ήταν κακός ο Άρης, παιδιά, έτσι. Έβαλε κακός ο Άρης. Πάρα πολύ κακός. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση. Αυτό που έβλεπα και στα προηγούμενα παιχνίδια συνέβη, το κέντρο του πολύ εύκολα το περνάς. Ναι, έχει πολύ κακή τέτοια. Απλά, πολύ καλό το κακό transition έχει, απλά με ομάδες όπως η Λαμία και η Λάρισα δεν φαίνεται, δεν φαίνεται εκεί, δεν φαίνεται. Δηλαδή όποιος νομίζει τον Άρη αυτή τη στιγμή ότι είναι για ψηλά, κάνει λάθος. Έχει ρόστερ για ψηλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Ρόστερ έχει για ψηλά, αλλά δεν ξέρω μετά τα κακά αποτελέσματα. Θα γίνει. Με Μαρτίνεθ και Σιόμπι θα δεις, θα αλλάξουν τα πράγματα. Φεράν Μαρτίνεθ δεν το πιστεύω πολύ. Το Μαρτίνεθ δεν το ξέρω, το Σιόμπι το πιστεύω. Εμένα μ' άρεσε, είναι καλό 10. Είναι καλό 10. Το καλό το 10 είναι η γυναίκα που λέει από εμάς και μας παντρευόσαστε. Το θυμάσαι στην ταινία. Αυτά τα λίγα. Σε ποια ταινία ήταν αυτό το Βάλο Κουίζ? Μ' αρέσει να βγαίνει συνέχεια πολύ καλά την πας την μπάλα. Μάλιστα, έγινε. Σε φιλούμε. Τα λέμε, τα λέμε. Σε ποια ταινία ήταν αυτό? Το καλό το 10 είναι η γυναίκα. Ναι, σε ποια ταινία? Με τον Ταμτάκο. Ναι, ναι. Με τον Ταμτάκο. Δεν το έχω τώρα. Ταμτάκο, ποιο ήταν αυτό? Μαραντόνα, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού ήταν. Είπαμε την ταινία, αλλά πέσει την ταινία με τον Ταμτάκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη από τις γραμμούλες που είχα στην αναμονή, γιατί πρέπει να ακούσουμε όλα αυτά κτλ. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Θα ξαναπάρουμε εδώ τις μπάλες, τραζίσον, μιζίσον. Overlap. Το box to box. Το overlap θα μπορούσε να είναι μάρκα τσιγάρων. Δεν ξέρω γιατί έτσι με κάνει. Ένα overlap 25. Κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Η ώρα θα είναι 7, θα είναι 7 και 10. Εντάξει, μεταξύ μας είναι όλα αυτά ούτως ή άλλως. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στη δεύτερη μας ωρίτσα 7 και 4. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Δεύτερη ώρα με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες Ομάδο και Κρατών, Λάβα Αραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner, Street Flags και Beach Flags, στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα που ήτωσε αναμονή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ω, καλώς το Άραο. Τι έγινε, ρε. Τι γίνεται, τι γίνει. Τα μπέρεψα ότι γιατί ούτε πάουζα δεν φτιάχνεται, ούτε διαλύματα δεν φτιάχνεται. Αφού μας πήραν εδώ να μας πούν τα overlap. Αφού έχουμε μαγαζί να πούμε, δουλεύει, πελάτη έχουμε, πώς θα το διακόψουμε. Στέφανε, Ζήσιο, σήμερα είσαι πολύ καλές καλά, αλλά ποιος ακούει? Πιέλα μου, εγώ τα λέω, μάθεις δεν ακούεις. Τα λες, ωραία τα λες, καλά τα λες, αλλά ο δικός μας ο τρένερ αυτός. Ο τρέινερ, ας να πάνε, είναι ο τρέιλορ. Δεν τα διάβασε το βιβλίο, δεν το άνοιξε να το διαβάσει. Τον διάβασαν αυτό, το σύστημα που του φτιάχνει. Μα κάνεις τρεις αλλαγές τώρα στο 80 και τις τρεις μαζί. Και όλες ήταν άκυρες, να ξέρεις, όλες ήταν άκυρες που έβαλε. Δεν βάζεις τώρα εκεί πέρα τον Ασλίδη μαζί με τον ναι. Δεν βγαίνουν τα γράμματα στο 80, να κάνεις τι. Δεν γίνεται, σκοράρεις την Τούμπα. Βάλ' το. Θα κάνει rotation Άρη στην Τούμπα. Στην Τούμπα θα είναι φιλικό, θα είναι. Φιλικό και αυτό. Δεν φιλικό, την Κυριακή, φιλικό το άλλο. Αφού μια βέργα φιλική να δεις τι έγινε. Φιλικό το ένα, φιλικό το άλλο. Τι το ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα, γιατί δεν παίζαμε τουρνουά. Στου Σιδηρόκαστρο, ξέρει πώ το λέω, φάμε κανένα τσουμάκι. Έτσι. Συγκρίνεξε γιατί. Τσουμάκι δεν έχει και το τσουμάκι. Έχουμε κοιμήσει κάτι. Καλά φρούτα έχουμε κοιμήσει εκεί πέρα. Έχουμε. Μάλιστα. Έχουμε. Όλοι σειραίοι είμαστε έτσι, όλοι σειραίοι. Βέβαια. Μάλιστα. Καλά, μωρέ. Τι εδώ. Γραμμούλες αυτά, beach flags. Καλά, τι άλλο. Ησυχία. Δευτέρα πρωί. Χαλάει ο καιρός. Πανικός. Βεβαίως. Από αύριο με φουτεράκια θα ερχόμαστε. Ναι. Πήγες και στη... Στην Παλμίδα. Όχι, ρε. Θα πάει όμως. Πρέπει να οπλιστώ με μεγάλο θάρρος για να μπορέσει. Για να πας οργανωμένος, γιατί θα ξεφτυλίσει αυτός. Όχι, εγώ δεν θα μιλάω. Θα κάθομαι εκεί σε μια γωνιά, θα βάλω τα γυαλάκια μου. Και θα κάνω. Τέτοιο.
like σαν τον Ασλαμάτα βίντεο. Μάλιστα, like. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Σε χαιρετούμε. Ναι, τσάω, καλή... χαιρετούμε. Καλημέρα, για καλημέρα, σου. Καλημέρα. 2-31-0-287-3 οκτάρια. Τηλεφωνάκι επικοινωνία με τον σταθμό μα. Το πρόγραμμα τη Super League τη 4η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται σήμερα με δύο παιχνίδια. Πανιόνιος Ολυμπιακός και ποιο είναι το άλλο τώρα, εδώ το έχασα στο πραγματάκι, είναι Πανετολικός Λαμίας στις 7 και Πανιόνιος Ολυμπιακός. Το έχουμε δώσει 1-0 εσύ τον Πανετολικό Λαμία, 3-0 εγώ τον έχω δώσει, το Αγρίνιο, η Λαμία να κόβει τα ρήφα και Πανιόνιος Ολυμπιακός στις 7:30. Φιλικό. Λες φιλικό, αυτό. Φιλικό. 2-2 το έδωσες στο Μπαρς. Καλάζεις τώρα την... Φιλικό. Και αυτό, φιλικό 2-2, αυτό σου λέω. Α, γιατί φιλικό 2-2. Φιλικό 2-2. Δεν δε συμφέρει καθόλου. Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός αποκλείεται να πάει στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με βαθμολογική απώλεια. Φιλικό 2-2. Τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό θα βόλευε πάρα πολύ τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που είναι στην πρώτη θέση πλέον. Σου λέω φιλικό. Ο Βορράς εκεί είπε το Πανιόνιο, παίξε φιλικό. Παίξε μπαλίτσα φιλικό. Μέσα. 10 βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση μαζί με τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο, αλλά έχει και την αφαίρεση των 2 βαθμών. Ο Ατρόμητος με μια ισοπαλία και 3 νίκες είναι στους 10 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός με 3 νίκες και έναν αγώνα λιγότερο βέβαια στους 9. Ο Άρης, ο οποίος γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, παρέμεινε στους 9. Όπως και η ΑΕΚ και αυτή στους 9 βαθμούς. Αυτά ήταν και τα πρώτα 2 γκολ που έφαγε η ΑΕΚ και το πρώτο γκολ που δέχτηκε φέτος ο Άρης επίσης στο πρωτάθλημα. Στην 6η θέση ο Παναθηναϊκός με 6, έχοντας και αυτό το απόλυτο, αλλά έχοντας και μείον 6 από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΣ Γιάννενα στους 6 βαθμούς. Η Ξάνθη στους 5 πέτυχε την πρώτη της νίκη. Ο Πανετολικός στους 4, έναν αγώνα λιγότερο. Πρώτη νίκη για τον Αστέρα που έφτασε στους 3. Λάρισα 3 βαθμούς. Λεβαδιακός 3. Πανιόνιος έναν μόλις βαθμό. Όφη 1. Απόλλων Σμύρνης και Λαμία μετά από 4 αγωνιστικές. Ο Απόλλων Σμύρνης μετά από 3 η Λαμία έχουν 0 βαθμούς. Η επόμενη εβδομάδα. Στην επόμενη εβδομάδα δεσπόζει φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 8:30. Ναι. Το Σάββατο στις 6 και 4 Λάρισα Πανετολικός. Στις 7 του Σαββάτου Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα. Όφι ΑΕΚ, δεν αλλάζει και η ώρα την Κυριακή. Νομίζω πάντα το τελευταίο. Α, το Οκτώβρη πρέπει να είναι. Όχι, τους... ναι, τα μπέρδεψα. Το Οκτώβρη. Το Οκτώβρη. Έχουμε ακόμα. Ναι, μπερδεύτηκα. Δεν είναι του Σεπτέμβρη. Αν και φέτος κάτι είπαν ότι μπορεί να μην αλλάξει, να παραμείνουμε στην θερινή περίοδο. Λες. Έχει καλοκαίρι. Κρεμούσε ένα ψήφισμα από την, και από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγε ότι θα αποφασίσουν οι ίδιες οι χώρες κατά πόσο θέλουν να έχουν θερινή ή χειμερινή ώρα. Νομίζω η Τουρκία την έχει καταργήσει, ας πούμε, την αλλαγή ώρας, όπως και η Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί οι δύο το έχουν πάει μπροστά. Όφι ΑΕΚ την Κυριακή, το Σάββατο επίσης 8:30. Την Κυριακή Απόλλων Σμύρνης Πανιόνιος. Λεβαδιακός Ατρόμητος Αθηνών. Άρης Θεσσαλονίκης Αστέρας Τρίπολης. Δυνατό παιχνίδι. Αυτό να 7. Ξέρουν μερικοί ότι έχει αλλάξει, νομίζω, η ώρα. Α, έχει αλλάξει. 7 η ώρα δεν νομίζω, γιατί έτυχε να είναι κοντά με το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τηλεοπτικά. Ναι. Επειδή θέλουν να γίνει πιο καλό εμπορεύσιμο το μάτς, νομίζω θα αλλάξει η ώρα, μπορεί και η μέρα. Μπορεί να αλλάξει πάλι Δευτέρα να πάμε. Ναι, μπορεί, ναι. Αυτό για χθες νομίζω βγήκε η απόφαση. Ναι, όχι, πραγματικά. Και εγώ, α πούμε, έτσι τώρα το. Επιθερμικά, ναι. Εμπορεύουμε, γιατί είναι 7 η ώρα, γιατί τι το. Γιατί 8:30 καπάκι είναι ο. Άρα το γυρνάς, το derby, ας πούμε, ναι. Και χάνεις τα κατάλαβες. Τελευταία λεπτά σου. Εντάξει, μπορεί να πάει στους 6 και 4, δεν ξέρω. Ναι, είναι λόγω Νόβα, λόγω τέτοια γι' αυτό. Γι' αυτό. Άσχετα ο Άρης αν παίζει εδώ πέρα και είναι στο ΕΡΤ1. Ναι. Τα έχουν βρει έτσι ώστε για να είναι εμπορικό το μάτσο. Εντάξει, φέρει και την ΕΡΤ1, γιατί θα πάρει περισσότερη διαφημιστική πίτα, φαντάζομαι. Έτσι. Ολυμπιακός Πειραιός ΠΑΟΚ στις 8:30 την Κυριακή και το πρόγραμμα κλείνει την Δευτέρα με την αναμέτρηση Λαμία Ξάνθη. Καλά ματσάκια έχει και like. Παναθηναϊκός και άλλο παιχνίδι μέσα στην έδρα του. Έχουμε βέβαια και το κυπελάκι της, το μεσοβδόμαδο, την Τετάρτη. Ο Άρης πηγαίνει στην Τούμπα. Υπάρχει ανυπομονησία και από τις δύο πλευρές, έτσι να ξανασμίξουν τα ειδόνια. Θα απασχολήσει να δώσει και δουλειά να διασταυρώσουμε τα ξύφη μας. Να δώσει και δουλειά και στα ραδιοφωνάκια. Την καντίνα να βγάλουμε την άδεια, μην ξεχάσουμε. Την καντίνα, ρε φίλε.
έχουν κουραστεί μέχρι και αυτοί που πηγαίνουν να παίξουν. Λέει τρίτο μάτς ερή μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, πάλι ρετσίνα, πάλι πλαστικιά καρέκλα, πάλι παντσέτα, πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Εν τω μεταξύ, τώρα την Παρασκευή που πήγα εκεί στις εξωτικές Σταυρούπολες και μετά Εύωσμο, είχε εκδηλώσεις ο Τόνης Φίνος εκεί και τέτοια να πούμε. Χαμός οι καντίνες, έτσι. Έξω έχει καντίνα. Ναι, χαμός. Και στο Κουκλουτζά που είχε Τσαλιγοπούλου εκδήλωση. Χαμός. Ο καντινιέρης κονομάει. Ό,τι και να γίνει, καντίνα. Καντινιέρης κονομάει πολύ. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτά είναι, ρε. Το τέντεξ και η. Έτσι, η παραγωγικότητα. Τίποτα. Μπορεί να βγει. Καρβουνιά, δύο μέτρα μαγκάλι και δώσε πόνο. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε. Είσαι το σήμα κάτι δεν πλέον τη εκπομπή. Σε αφήνω το τρίλεπτό σου. Το άκουσε εχθέ. Το άκουσα το κουδούνι. Θέλω κουδούνι. Εγώ μόνο στην εκπομπή το κάνω σε εσάς. Έτσι σε εμάς. 107,4 στο κουβαράκι μου και στο Batman. Έτσι. Αφού το κάνω. Ολοκληρώθηκα σαν εκπομπής. Να βρήκαμε το σήμα. Λόγω επειδή και θα κουνάς την κουδούνα και θα βγαίνεις. Ναι, Batman. Ακούτε λόγω επειδή. Έτσι. Ναι, ναι. Επειδή ας πούμε να βάλω την κουδούνα. Άμα θες, μετά μην ξυπνάς. Άμα θες, μην ξυπνάς. Κανονικότατα. Έτσι. Ήρθε ο φίλος ο Καστοριάνος, ήρθε που έλεγες δεν θα έρθει. Ήρθε, αλλά δεν μπόρεσα να του ταυκώσω. Γιατί ήμουνα έτοιμος με τα όπλα μου. Α, μάλιστα. Batman, είχα τις κουδούνες. Είχα το λάβαρο του Απόλλου Πόντου. Έτσι, Απολλωνάρα. Και με ζέ είχα. Μάλιστα. Και με ζέ και με ζέ. Από το φίλο μας εδώ, το Σταύρο που του ξέρει το Ραβόπουλο. Έχει λουκτρολογικά εδώ στην Παρτίο. Λουκτρολογικά τι έχει. Λουκτρολογικά. Λεκτρολογικά. Α, μπράβο. Φτάσει σε διακόπτες, τέτοια πράγματα. Και τον ήξερε γιατί. Και να σου πω και κάτι, κουμπαράκι μου. Πες. Σου ετοιμάζω το πινακάκι σου να το έχεις στον τοίχο. Το θέλω. Πινακάκι ηλεκτρολογικό το από το φίλο στη Μαρτίου. Ήμουνα στη Φιλινάδα το Σάββατο. Ναι. Ετοιμάζω φωτογραφίες σε κλίμακα κοντιζά και μικρό. Εγώ, καταλαβες. Μάλιστα. Κατάλαβα. Έτσι. Είναι δίπλα στο φωτογράφο και το λέω Σταυράκι έτσι και έτσι. Θέλω το και με ζε. Θα έχουμε στο για την Θα γίνεις η επίσημη φωνή του λόγω επειδή πως είναι ο Σωτηρακόπουλος που περιγράφει Champions League. Σωστά. Πως είναι ο Φερέτης που περιγράφει τις παρελάσεις. Πως ήταν ο Αλκιστέας που είχε συνδυαστεί. Άρα και αυτό για λέτε του γλίτωσε το. Πως είναι Αλέξης Κοστάλας. Έτσι αυτό. Έτσι θα είναι τελείως. Θα ακούς Φωτιάδη και το μυαλό σου θα πηγαίνει στο λόγω επειδή. Αλέσα, ακούτε κάτι μου, παρακαλώ. Το Σάββατο το βράδυ μίλησα με τον εξάδερφο από το Υπουργείο Συγγενειών και μου λέει και τη δέτοια, όποτε θέλετε ελάτε από εκεί να μιλήσουμε για την καντίνα. Αυτός, εδώ σε θέλω τώρα. Γίναμε, τελείωσε. Μίλησα γιατί είναι και με τον Τζιζικό, θα είναι η περίοδος. Γι' αυτό σα λέω. Είναι δρομολογημένο τώρα. Τελειώσαμε. Εγώ άμα εβδομάδα πάω την καρτούλα. Εντάξει. Από το γραφείο. Ναι. Και όποτε θέλεις πηγαίνουμε για την καντίνα. Άμα δεν μου καθαρίσει τη δουλειά, εσύ θα βάλω τον Καστοριανό, τον Πασοξή. Αυτός έχει άκρες μέσα. Μάλιστα. Το θέμα είναι να. Εντάξει. Ναι, αλλά Πασοξή αυτό νέα μου κρατεί τη Κώστα Βλάχος είναι. Και... θα τα βρούμε. Και λόγω επειδή είναι υπερκομματικό, θα την βρούμε την άκρη. Έλα, σε φιλούμε. Και μου είπε κιόλα πού θέλει να την βγάλει. Λέω θέλω στο γήπεδο του Πάου. Να, γιατί αλλιώς οι βλάκοι λόγω δεν θα σε ψηφίσουν νερό. Εγώ θα κάνω σάντουιτς και εσύ θα βαράς την κουδούνα. Θα πέσει η κυβέρνηση. Όχι, τον είπα και όλα, θα σε κράσω το όλο. Τώρα που έχω και με την τηλεόραση και με το ράδιο που βγαίνω και στο ρέντιο και όλα. Κανόνες την πορεία και κανόνισε. Την επόμενη Κυριακή θα πας Μαρμίτα. Και τώρα έχω και άλλο βίσμα, έτσι. Γιάννης Μαλάτος, βουλευτής άμα δεν γίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Επίσης. Λοιπόν, μάλλον θα είναι φθινοπορεινία που πολλά ακούγονται. Ναι. Για σήμερα όχι, αλλά για αύριο θα έχουμε πτώση. Σήμερα θα έχουμε το τριανταράκι μας, θα το βαρέσουμε. Εντάξει. Από το βράδυ ανεβαίνουν τα μποφόρια, βοριάδες και από αύριο κρυουλάκι. Θα κρυώσουμε εκεί στην Τούμπα, θα κρυώσουμε. Θα έρθει ο Ναζλίδης. Τέτοια. Πάντως, άμα χαλάσει ο καιρός,
θα καταλάβουμε ότι πλέον μπαίνουμε στο... σιγά σιγά, αυτό ήταν. Τα κεφάλια μέσα. Έτσι, 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 έτσι. Όχι ότι έκανε λοιπόν, και ένα καλοκαίρι τίποτα. Κάψανε στο Νορμαλάκι ήταν. Καλά τον. Δροσερός. Καλά την περάσαμε. Καλά, ναι, καλά. Ευγενικά μας φέρνει. Έτσι, ωραία. Ναι. Ευγενικά, ειδικά μέχρι μέσα Ιουλίου τα μαγαζιά της παραλίας δεν βγάλανε φράγκα, να ξέρεις. Να βγάζανε χειμερινά. Ναι, τα χειμερινά, ναι. Παραμένα τα μέσα μπαράκι αυτό. Σωστό. Ευνοούσε, ευνοούσε. Εντάξει. Σε όλα υπάρχει και μια παράπλευρη απώλεια. Κάποιος κερδίζει, κάποιος δεν. Λοιπόν, εγώ είδα δύο μάτσα αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα ήταν το Σαββάτο γιατί ανέβηκα πάνω στην εξωτική και όμορφη Τελεμαέδα. Είδα τον Άρη και τη Λίβερπουλ. Και εγώ την είδα τη Λίβερπουλ. Και την είδα τη Λίβερπουλ, αλλά κατατρόπωσε το. Ναι, ναι. Για ακόμα ένα παιχνίδι. Πηγαίνει, ερχόμαστε, τελειώσαμε. Τελείωσε, το έχει σηκώσει. Τελικά, από ό,τι φαίνεται τώρα, το κάτσε τεστ της Λίβερπουλ θα είναι αυτό το μάτι με την Τζέλσι τώρα. Τζέλσι στραβοπατηματάκι. Ναι. Ναι. Αν κερδίσουμε και την Τζέλσι, πιστεύω ότι τα πράγματα δεν νομίζω να πάρουν αντίθετη φορά. Πάει το πρωτάθλημα για το... Η City τι, γιατί τη City δεν την υπολογίζεις. Η City θα την κερδίσουμε. Έτσι, σίγουρα ναι. Αλλά η Τζέλσι είδες, έδωσε όλο το βάρος της στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Κατέβηκε με όλα τα αστέρια και την πάτησε στο πρωτάθλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ... Έκανε rotation, έβαλε τη δεύτερη εντεκάδα του και την Κυριακή είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Αυτό θα πίσω στη διαχείριση. Rotation, good balance, strong mentality. Έτσι ακριβώς. Και το ίδιο έκανε και ο Άγιαξ, έτσι. Βεβαίως. Και ο Άγιαξ, ναι. Το ντέρμπι. Ναι. Έφαγε τριμπαλίδης. Έτσι. Λοιπόν, οι μικρές ομάδες να αυτά θέλουν να φανούν στην Ευρώπη να πουλήσουν κανένα παίχτη και τα γνωστά τώρα. Δεν. Εδώ η Τζέλσι την έδωσε με ένα 0 φύγε. Φιλικό, έτσι, ωραίος. Να μην διώξει προπονητή, φιλικό. Να μην έχει προβλήματα Αμπράμοβιτς Πούλα. Κομμα λίγο Πέδρο με εγχείρηση. Φιλικό. Λοιπόν, και κάτι για τον Άρη. Έτσι. Ήταν μια απογοήτευση μετά το μάτς. Στο Facebook και όλα αυτά και τέτοια, παιδιά, καθίστε καλά, δεν πάμε, δεν είπαμε ότι θα πάμε για πρώτα. Όχι, όχι, καλά τα λες. Απογοήτευση, εντάξει τώρα, μην το... Κάνε λίγο ακόμα, γινόταν το 4-4, θα έλεγαν ότι πάμε για πρωτάθλημα. Απογοήτευση δεν ήταν στο βέβαια, απλώς ήταν το τρολάρισμα των φίλων Παοξίδων και καλά κάνουν και εμείς το ίδιο θα φτιάχναμε. Απλά γι' αυτό έχει ένταση. Έχει μια καλή ομάδα, δηλαδή. Άρησε κάτι καλή. Πολύ καλή είναι. Δεν περίμενα. Πολύ καλή. Μια καλή ομάδα. Λίγο πιο γρήγορος να είναι ο προπονητής. Ο προπονητής πολλοί ξέρουν είναι καλός, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πιο πολύ τέτοιος, ρε παιδί μου, μάνατζερ. Γι' αυτό έρχονταν αυτοί οι καλοί παίχτες. Επειδή θα ήταν αυτός. Ναι, πολλοί ήρθαν γι' αυτό. Να ξέρεις. Αλλά εντάξει, θα παίζει. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Ναι, αυτό που βλέπεις το διαβάζανε όμως όλοι. Τρίτη φορά πήγε να το κάνει τέταρτη. Ο Πετράκης δεν είναι κάποιος άσχετος, είναι καλός. Εντάξει, όταν βάζει δύο τέτοιο φυσικό. Μπράβο, ναι. Καιρός να βρει και ένα φάρμακο και αυτό. Στο απόδοση ο Πετράκης στο χάλασε το μάτς γιατί έχει και μια αξιόλογη ομάδα, έτσι, τη στείνει καλά, είναι γρήγοροι παίχτες, δεν είναι κουντουρατζίδες στα Γιάννενα, είναι γρήγοροι. Ναι, αυτό όμως όταν έφαγε ας πούμε το πρώτο γκολ στον Ολυμπιακό, ναι. Αυτό κατεδαφίστηκε. Εννοείται. Αυτό ακριβώς θα γινόταν αν το βάζει και ο Ματέο Γκαρσία. Α, μπράβο, οπότε όλα κρίνονται. Σωστά τα λες. Ναι. Ναι, εγώ σου λέω ότι έπρεπε 2-3 πραγματάκια που είναι και προπονητής επαγγελματίας να κάνει μπας και πιάσουν να γυρίσει το μάτς. Αυτός δεν έκανε τίποτα, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν κατηγορούμε, δεν παίρνουμε κεφάλια εδώ. Προσπάθησε, το έκανε αργά όμως. Ναι, άστο, δεν ήταν εκείνο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκεί. Εντάξει, τώρα να δούμε, το κράτη τώρα είναι με το να... Άσε το μάτι της Τούμπας, άσε καλύτερα. Α, εκείνο δεν το πειράζει καθόλου. Εκείνο ό,τι να γίνει, θα γίνει. Ό,τι είναι με τον Αστέρα τώρα. Δεν ασχολείται ούτε ο ΠΑΟΚ με αυτό το μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι αλλού τώρα. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε φίλε. Γεια σου, φίλε. Τσαό, τσαό, τσαό. Λοιπόν, 7 και 31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα. Να είμαστε και σωστοί μέσα στους χρόνους μας. Και θα επιστρέψουμε για το δυναμικό ντεμαράζ του δευτεριάτικου λόγω επειδή. Της αθλητικιάς της Δευτέρας, όσοι ήθιστε κάθε φορά που υπάρχουν αγωνιστικές δραστηριότητες το τριήμερο. Θα βάλω τέτοιο ρε συμπάμπη. Το συστηματικό του Φωτιάδη με τη Κουδούνα σε διάλειμμα τα πηγαίνει. Αυτό θα ξεκινάει. Κορυφαίο τραπεζάκι χθες στην εκπομπή για την Super League της Έρτενα. Δεν ξέρω αν το είδες. Το βάλαμε και στη σελίδα μας το λόγο επειδή. Δεν ξέρω αν είδες εκεί που καθόταν σε ένα στρογγυλό τραπεζάκι σχεδόν ήταν. Δεν είδα καθόλου. Τραπεζάκι καφενείου. Με έτσι ένα χαμηλό. Σοπα. Κορυφαγιά όσους το είδανε. Μπορούν να καταλάβουν ή ας μπουν μέσα στη σελίδα του λόγο επειδή. Και επίσης κορυφαίο το δείχτη στην τηλεοπτική μετάδοση του γηπέδου της Τούμπας. Σωστό. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλο δείχτη. Κανονικότατα. Αυτά τα ολίγα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, με τις σημαίες ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags, στη Βασιλείου Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή η σελίδουλα μας στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς μαζί μας. Τελική ευθεία για το 20 λεπτό με good balance, strong mentality, good transition και superior confidence. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ καθαρά χθες 2-0 και δεν έχει τώρα να πούμε σουσού ιστορίες αυτά. Τίποτα, εντάξει. Κάποια λεπτομέρεια που λένε γιατί δεν παίζει ο Άρτα, δεν τον πήρε, δεν τον έκανε, δεν τον έρανε. Είναι το θέμα με τους 6 κοινοτικούς, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα. Πρέπει να αφήνει έναν απ' έξω. Δεν μπορεί να βγει το λέω Ζαμπά, α πούμε. Έξι ξένους. Ναι, ναι κοινοτικούς που λέω. Ξένους, ναι. Κοινοτικοί είναι, παίζουν. Απλώς το τρικάκι με τον Άρτα που τον άφησε εκτός αποστολής είναι ότι θα ξεκινούσε έτσι κι αλλιώς το Λιμιό μπροστά, διότι βοηθάει πάρα πολύ ανασταλτικά το μάτος. Αυτό να το ξέρετε οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ρωτάτε, αν και το ξέρετε, αλλά είναι λεπτομέρεια. Δεν είναι τόσο αποδοτικός μπροστά, είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά ξεκουράζει πάρα πολύ το μάτος, να ξέρετε. Και κάποια στιγμή μην απορρίσετε αν δείτε το Λιμιό δεξί μπακ. Λες να το ναι, είναι πολύ ικανός αλλασεντικά, πολύ τρέχει. Πολύ τρέχει, είναι πολύ γρήγορος, πολύ πνευμόνη. Εντάξει, τελική προσπάθεια, καλά κάνει. Το παιδί θα τη μάθει και αυτή. Εντάξει, είναι θέμα εκτέλεσης. Δεν ήταν πάρα πολύ κακός χθες. Όχι, είναι πολύ καλός. Ο Μαουρίσιο έκανε νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι. Έκανε, αλήθεια. Ίσως το καλύτερο του παιχνίδι στον ΠΑΟΚ γενικότερα. Έκανε πάρα πολύ χθες. Ο Κρέσπο ήταν πάρα πολύ καλός επίσης από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γενικότερα ο άξονας απέδωσε. Ο Μαουρίτσιο έκανε πολύ καλό παιχνίδι λόγω Πίσεσβαρ. Απελευθέρωσε πολύ, τον βοήθησε πάρα πολύ. Ο Πίσεσβαρ κουβάλισε την μπάλα. Απλώς ο Μαουρίτσιο κάλυπτε χώρους και έδινε την πρώτη μπαλιά καλά στον Πίσεσβαρ. Γι' αυτό φάνηκε πάρα πολύ καλός. Ναι, δεν έδινε πίσω, γιατί συνήθως το πρώτο πράγμα που κάνει ο Μαουρίτσιο είναι να δίνει την μπάλα πίσω. Ναι, πού να τη δώσει, το κάνει. Πρόδισε παιχνίδι. Πρόδισε παιχνίδι. Δεν το έχω ξαναδεί να πολύ καλά λειτουργεί έτσι. Και ο Πρίγιοβιτς στην κορυφή. Γενικότερα από το κέντρο ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε πάρα πολύ πάρα καλά. Εντάξει, τη γλίτωσε κιόλα, ήταν και λίγο. Είχε. Εντάξει, δεν και τύχη. Μπάλα είναι και τύχη. Δοκαράκια αυτά όλα εκεί. Αυτά ιστορίες συντελούν. Όλα είναι. Ήταν αποτελεσματικό. Δηλαδή, τις λίγες στιγμές που είχε. Που παρουσιάστηκαν, τις εκμεταλλεύτηκε και τις έκανε γκολ. Ουσιαστικά η επόμενη μεγάλη φάση που μπορεί κάποιο έτσι να απομονώσει χαμένη ευκαιρία ήταν εκείνη. Εκείνο το πλάγιο σου του Ζαμπά στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι ακριβώς. Νομίζω. Μετά, αν δεν γίνεται. Αν ο Λιβάγια το παστέλωνε αντί για δοκάρι, θα βλέπαμε ένα άλλο μάτς. Και αν ο Καρσία του στα Γιάννη το παστέλωνε και αυτός, θα βλέπαμε ένα άλλο μάτς. Αλλά με αν. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και η τύχη παίζει και μπάλα. Τον Ουάρτα τον κρατάει μάλλον για την Τετάρτη. Λες. Δεν θα τον βάλει μωρέ. Διπιντάει, τον Ασλίδη θα λέει διπιντάει. Και για την Τετάρτη και για το. Και για την Κυριακή. Νομίζω ότι το παιχνίδι. Επικίνδυνος να μπει την Κυριακή. Γιατί μέσα. Επικίνδυνος. Όχι ανασταλτικά δηλαδή. Εκεί παίζει και ποντένση σε εκείνη την πλευρά. Είναι δύσκολα Καμαρά σκυλή. Θα φυλαχτεί. Εγώ Τετάρτη σίγουρα θα παίξει ο Άρτα. Τετάρτη μέσα σίγουρα. Στην Ευρώπη θα θέλει να ανοίξει την άμυνα αυτά. Εντάξει και ξεκούραστο. Μια χαρά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Καλώς το να. Δεν αναφέρθηκε καθόλου, νομίζω, η φάση εκεί γύρω στο 88-89, που 90, που πηγαίνει ο Μαωρίτης στο κέντρο για κεφαλιά μαζί με έναν παίκτη της ΑΕΚ. Ναι. Την κερδίζει την κεφαλιά παίκτη της ΑΕΚ πεντακάθαρα. Ναι. Και δεν υπάρχει κεφάλαιο, είναι το πεντακάθαρα. Απλά συγκρούνται οι δύο παίκτες στον αέρα. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι, και φεύγει, βγάζει την παλιά ο Κρέσπο στον Πρίγκοβιτ για να φύγει μόνο του τέταρτο πίσω από το κέντρο του Πρίγκοβιτ. Ναι. Και βλέποντα τη φάση, ο Ιετή την κόβει. Έχει δίκιο, είναι με τον Μπακάκι, με τον Μπακάκι που στον αέρα. Ο Μπακάκι. Ναι, με τον Μπακάκι στον αέρα. Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά φάουλ, κανένα φάουλ. Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο, ξέρει τι έκανε ο διαιτητή εκεί. Προστάτεψε το 3-0. Έκανε δημόσια σχέση εκεί. Αυτό ακριβώς έκανε. Τι θέλει, δημόσια σχέση. Με ποιονα. Δημόσια σχέση κάνει. Έλατε με ποιονα, αλλά κάνει. Για αυτό το σύριγμα, μόνο όταν έχει στο μυαλό σου αυτό να μην αφήσει να γίνει ναι, το 3-0. Εντάξει, ναι. 15αρικάκι. Έχει είναι... δίκιο ο φίλος, δηλαδή οι πασιφανές το πηδήξαν, είναι καθαρή φάση διεκδίκησης και η κεφαλιά του Μαουρίτσιου πήγε σε πόδια. Του Πέλκα πήγε. Ναι, επειδή έγινε. Όχι, η κεφαλιά του Μπακάκι πάει στα πόδια του Κρέσπου, ο οποίος βλέποντας τον Πρίγιοβιτ, του τη θέλει την μπάλα κατευθείαν. Ναι, και την πάει τη φάση πίσω και δίνει φάουλ.
και δίνει φάουλ, ενώ δεν υπάρχει φάουλ. Η φάση γίνεται ακριβώς μπροστά μου, την έχω δει πεντακάθαρα. Ναι. Καλά μπροστά σου ήταν, δεν το βλέπεις. Το είδες. Το είδες. Μ' άρεσε αυτό. Λέω δεν γίνεται να δεις την φάση φάουλ. Η φάση έγινε μπροστά μου τώρα, τι θέλετε. Αυτή η φάση ήταν εκεί να τη δεις στο καφενείο που ήμουν εγώ. Φυσβήρα καλά. Πω, εκεί να δεις κράξε. Δεκαπενταρικάκι όμως, γιατί χθες το έμαθα αυτό. Δεν το γνώριζα ότι οι αμείβονται με τόσο πολλά λεφτά. Γιατί παίρνουν μισθό Champions League για να έρθουν στην Ελλάδα. Και πρόσεξε, οι διαιτητές αυτοί δεύτερης κατηγορίας, έτσι. Αν πάρεις ας πούμε στα top class ονόματα, ανεβαίνει το κασέ. Γι' αυτό επιλέξα να έχουν δεύτερη κατηγορία. Δεν νομίζω να είναι αυτό ότι πάει ανάλογα με το... με το όνομα, όπως οι συναυλίες σας, αφαίρεις μετάλλικα, τους δώσεις τόσο. Αφαίρεις και ένα μαγέγκο, τι θα πληρώσεις. Αφαίρεις τον Batman. Ούτως ή άλλως είναι μισθός της Champions League, είναι fix δηλαδή η τιμή. Απλά φαντάζομαι ότι τα πιο top ονόματα ούτως ή άλλως παίζουν στα δικά τους τα πρωταθλήματα. Μα μήπως θα αφήσουμε την καντίνα να πάρουμε κανένα δίπλωμα διαιτητή. Μάλιστα. Έτσι πως πάνε τα πράγματα. Θα δεις που θα γίνει η Ελλάδα περιζήτητη διαιτητικά χώρα. Ο Σιδηρόπουλος φύριξε την Μπαρτσελόνα με την Αϊτχόβεν. Ξένος διαιτητής. Ξένος διαιτητής. Δεν ξέρω άμα πληρώνεται και η ομοσπονδία του στο Γιάννη, έτσι, ποδοσφαιρική, για να αφήσει ένα διαιτητή να έρθει. Έλατε. Αυτό τώρα πώς γίνεται μέσα ενδοσυνεννοής και αυτά δεν το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά με εντυπωσιάζει το 15αρικάκι. Φιλανδός, ρε φίλε, μπάρα τώρα σφύριξε. Φιλανδός. Γιατί η Φιλανδία σε γύρω 6 κάτι 4 κάτι τέτοια δεν σε απέκλεισε κιόλας ποτέ. Τελευταία φορά που συναντηθήκαμε σε κάποια προγραμματικά νομίζω μας είχαν κερδίσει. Πάρτον εν κούμποστο. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάου, τσάου. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για λίγο λάκι ακόμη. Σου λέω θα γίνεται, θα σφάζονται στην ποδιά τη ΕΠΟ και τη Super League. Θα σφάζονται παλικάρια να έρθουν να διαιτητεύσουν ματσάκια μόλις γίνει και λίγο πιο γνωστό. Γιατί δεν ξέρω αν παίρνουν φερρυπίν στην Premier League. Στην Premier League νομίζω είναι επαγγελματική διαιτησία. Πάντα. Αλλά και πάλι 15αρικά και το μάτς δεν ξέρω αν το παίρνει τώρα ένα διαιτητή. Φαίνεται μου, ναι, ναι. Είναι ακριβό πρωτάθλημα. Είναι ακριβό τώρα τι να σου πω. Δεν μου κάνει. 15 δεν είναι τίποτα. Δηλαδή να παίξει. Τι να σου πω, να παίξει δύο παιχνίδια. Πες, και παραπάνω παίζουν εκεί πέρα. Του 80 μάτς. Τρία μάτς τη εβδομάδα έχει. Σεζόν. Πες ρε παιδί μου, παίζεις 2 με 3 μάτς, ας πούμε, 15αρικά και βάλε εκεί ένα 45 το μήνα. Άμα τα αθροίσεις αυτά και τα βάλεις μέσα σε μια τέτοια, φτάνει να παίρνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο ποδοσφαιριστή, ένα 500αρικο δηλαδή. Εκεί μετά μπορείς να πεις good balance, strong mentality, αυτά. Κανονικότητα. Ίσως και αυτό είναι μια λύση, όπως λένε, να γίνει η διαιτησία επαγγελματική, αν και νομίζω στην Ελλάδα ότι ούτως ή άλλως δεν είναι το χρηματικό αυτό που γενικότερα δημιουργεί τις ατασταλίες και τις περίεργες αποφάσεις. Δεν είναι το οικονομικό. Είναι περισσότερο οι σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν και οι επιρροές και το πώς κάποιος, αν θέλει να διαιτητεύσει, θα πρέπει να πάει με κάποιες να συνεχίσει να κάνει καριέρα, θα πάει με κάποιες νόρμες χωρίς να χρειάζεται να έχει. Γιατί μετά έχουν και τσιμέντα τιτάνη εκεί πέρα. Γενικότερα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο τουλάχιστον του ξένου διαιτητή, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό και ήρεμη την κερκίδα, δηλαδή από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνει ο άλλος τα πινελίκια σου. Δεν παναφωνάζεις. Δωρονάδωρο. Δεν παναφωνάζεις. Κανονικά δεν έχει τώρα. Πενινταρίσια είναι έτσι. Πενινταρίσια, ό,τι και να, ακόμα και λάθος να κάνεις, άντε τώρα εδώ να αποκαλύψεις σενάριο για δόλους, ναι, για έτσι, μπορείς. Για ιστορίες. Ανθρώπινο λάθος. Ναι, ναι, δεν. Δεν υπάρχει. Το αποδόσω εδώ και το είδαμε χθες ότι και οι παίχτες ήταν πάρα πολύ ηρεμοί. Ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Δεν το περίμενε ίσως κανένας να διεξαχθεί με τα όσα προηγήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν είχε τίποτα, μια χαρά ήταν το μάτς. Ένα πάω κάικ αγκαλιασμένοι αυτό, ούτε μια μανούρα. Δεν είχε τσαμπουκάλι. Ούτε δεν τίποτα. Είχε σκουντίγματα στήθος με στήθος και τέτοιο. Γι' αυτό θέλουμε. Είναι πρωτάθλημα αυτό, είναι Super League. Είναι αυτό. Διακοπές καθόλου. Χωρίς καλτήλα, χωρίς καφρίλα, χωρίς κανένα στρόγγυλο, κανένα τετράγωνο. Βίβες μπροντάζε, γιατί με σκοντάζε, γιατί με κοίταξε στραβά. Τίποτα. Παίχτες να παίζουν κανονικά. Είναι πρωτάθλημα αυτό. Ούτε ένας να τρέχει να διαμαρτυρηθεί πάνω στον διαιτητή. Κάνα σκληρό τάκλιν, τίποτα, καμιά ποδιά. Δεν είχε. Στον ασβέστη σήκωμα, τίποτα. Μα νομίζω ότι τελείωσε με 2-3 κίτρινε. Τίποτα, τίποτα. Σάκιο, δεν μάτσι ήταν αυτό. Βέβαια, αν ήταν Έλληνα διαιτητή, θα έδινε καμιά 6-7 σίγουρα. Καλά, για να κρατήσει το παιχνίδι, μην του ξεφύγει. Αφού είσαι άμπαλο, ρε, πάντα σε ξεφύγει εννοείται. Αυτό το μοντέλο. Άμα σφυρίζει τρουτρού, σε ξεφεύγει το παιχνίδι. Πρέπει να το πα συνέχεια στο τρουτρούτ μετά. Αυτό το μοντέλο ξεγυμνώνει νομίζω και την όλη
κατάσταση που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, θέλουμε ρε παιδί μου, θέλουμε μπαμπούλες, θέλουμε παρεμβάσεις. Ότι άλλη άκυρο η καντίνα, θέλουμε χαρτί διαιτητού. Τέλος. Το κακό είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει από τα χαμηλά για να φτάσει στα ψηλά. Θα σφυρίξουμε λίγο μηχανιώνα, λίγο ποτήρια, λίγο μουδονιά. Θα σφυρίξουμε. Θα σφυρίξουμε λίγο παπαδομανολάκι. Κοίταξε, από τη Χαλκιδική βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να αναδειχθεί γιατί είναι λιγότερες οι ομάδες. Γιατί από τη Θεσσαλονίκη γίνεται σφαγή. Ναι, αλλά στη Χαλκιδική βαράμε περισσότερο. Έχω άτομο μέσα εκεί πέρα και ξέρω. Ξέρεις, ναι, με μόλο πες. Πάνε να παίξει τίποτα σικιά. Πού σικιά, σικιά. Δεν πάνε παίξει σικιά. Κάτι μεγάλες Παναγίες πάνω εκεί. Τι ξέρεις εκεί στη σικιά τους πήγαν όλο στο δικαστήριο. Λέει, εγώ το έκανα. Ποιο? Φάγανε καμιά δεκαριά εκεί κάτι, Αλμπάνια. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λαγόρι μου, συνήλθαμε. Μας έχουν κουράσει αυτοί οι ΠΑΟ και Άρης και τέτοια και ιστορίες. Καλά το είχες ξεκινήσει το θέμα με τις λιχουδίες και τις καντίνες. Αυτό είναι αιώνιο, πάντα συζητιέται στο λόγο επειδή είναι άμεση ενημέρωση. Καντίνα 24. Αλλά αν είσαι μέσα, κάνουμε ένα μανατζιριλίκι, καντίνα με σαμπάνια και μουρδαδέλα. Να ανοίγουμε. Σε θέλω κοντά μου. Και ακτινίδια να βάζουμε τις μπριτζόλες. Μια Ντόμ Περινιόν. Έχω γράψει και τραγούδι για τις σαμπάνιες εξάλλου. Ωραία. Το έχεις ακούσει το δικό μου? Όχι. Θα το ακούσεις, μην το κλείσεις το ραδιόφωνο. Όχι, θα το βάλω στο YouTube. Ναι. Είσαι δυνατός τέλεχος. Ναι. Θα το βάλω μόλις κλείσουμε την εκπομπή. Εγώ Αυγερινός και εσύ Πούλια, εγώ Ντόμ Περινιόν και εσύ Τζούλια. Δυνατό. Έτσι. Μόνο Μπατμανίδης. Πρώτη εδώ. Αν αύριο βάλε χαλίδε το καπέλα τη music. Θα το βάλω. Ξέρεις τι γίνεται με τα χαλιά. Δεν μπορούν να μας ακούσουν στα εξωτερικά γιατί πέφτουμε μέσα στον νόμο περιπινωτικών δικαιωμάτων. Αλλά αύριο θα σου κάνω το χατήρι. Και αύριο σου υπόσχομαι έρευνες επιτέλους να επιστρέψουμε στην. Θέλεις μόρφωση. Γιατί εντάξει, δεν πουλάνε τα αθλητικά αφού δεν έγινε τίποτα. Ούτε καν κάτι. Δεν βλέπω καμιά ιδιαίτερη δυσαρέσκεια και νομίζω ο κόσμος. Αυτό είναι το θετικό, σχεδόν πρωτόγνωρο θα έλεγα. Γιατί δεν πάει να λείπει 4 χρόνια και τέτοια. Άρης είσαι, βρε. Άρης είσαι, αγόρι μου. Θα μπορούσε να έχει από τώρα τις στραβοστομίες και τέτοια. Θα έχει. Νομίζω ότι. Η στραβοστομιά θα γίνει άμα έκανα δίμπαλο, τρίμπαλο, κουτουρούστι. Θα έχουμε στραβοστομιά. Άρα Τετάρτη, που έχει πολύ μεγάλη σημασία έχει το ψωμάκι παιχνίδι. Τώρα. Περίμενε, είναι έτοιμοι να βράζουν τώρα. Μα περίμενε. Το ξέρω, είδε που το παιχνίδι τελικά από εκεί που έλεγε ότι αδιάφορο αυτό. Αδιάφορο είναι επειδή έγινε κακό στραβοπάτημα το Γιάννενο. Ναι, γι' αυτό. Πλέον... Άμα ήταν 4 στα 4 και 5 ήταν. Θα λέγατε ότι εμείς στο πρωτάθλημα επικεντρωνόμαστε. Ναι. Σε περιμένουμε 7η αγωνιστική και τέτοια. Ναι. Αλλά ο Άρης πλέον από αυτό το παιχνίδι, από το παιχνίδι της Τούμπας, έχει να χάσει. Μόνο να χάσει. Όχι μόνο να χάσει. Μόνο να χάσει. Άμα κερδίσει τον ΠΑΟΚ θα έχει ψυχολογία. Για να κερδίσει εκεί τον ΠΑΟΚ όμως διπλό με Τούμπα με rotation είναι δύσκολο. Πώς θα γίνει rotation αυτό. Rotation θα κάνει δηλαδή λες. Κάτσε να σου πω κάτι. Το rotation του Άρη είναι το ίδιο. Είναι εισάξιοι όλοι παίχτες καταρχήν. Να το ξέρει αυτό. Ναι. Τούμπα μέσα, έστω και με τα δεύτερα. Αν βάλει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ποια είναι τα δεύτερα του ΠΑΟΚ. Αν βάλει τα δεύτερα αυτά του ΠΑΟΚ. Έβαλε με την Chelsea. Δεν είναι αυτά. Αυτά είναι τα πρώτα. Πρώτα ήταν. Βέρμπλουμ δεν είναι. Χατσερίδη και τέτοιο. Χατσερίδη και Βέρμπλουμ, αν βάλει, είσαι δύσκολα να ξέρει. Αυτού θα βάλει. Το ρισκάρει, κύριε Λουτσέσκο, να παίξει. Δεν θα του βάλει. Με Κρέσπο και Βαρέλα, εγώ πιστεύω σίγουρα θα παίξει ο Χατσερίδη. Μαλεζά Χατσερίδη θα παίξει. Μαλεζά Χατσερίδη. Δεν μπορεί να βάλει ένα Κρέσπο εκεί μέσα. Δεν βάζει Κρέσπο. Ούτε Βαρέλα Χατσερίδη μου μπορεί να βάλει. Θα τον κρατεί και ο Βαρέλα και αυτό. Πρέπει να του κρατήσει και του δύο. Του κρατήσει και του δύο για την Κυριακή. Ξέρει, θα παίξει Μαλεζά Χατσερίδη. Εγώ το βλέπω το έργο τώρα εκεί πέρα. Και δύο, δεν νομίζω. Και δύο έτσι υψηλοί τέτοιο είναι η διασκοπή. Τόσκα αριστερά, Κίτσιου δεξιά. Αποκλείεται. Αυτό είναι το ρωτέζιο σου. Αυτό. Μα δεν είναι το ρωτέζιο να δεν το κάνει αυτό. Παρά είναι και άρεση, υπάρχει και πίεση, υπάρχει προσμονή. Ρε, εσύ κάτσε καλά. Παίζει μετά κατευθείαν Καραϊσκάκη και μετά Ευρώπη. Πόσοι θα του παίξει αυτού. Εντάξει, θα είναι πιο, εγώ πιστεύω, πιο συνετό. Εγώ θέλω να δω Χατσερίδη, Μαλεζά, μπροστά Βέρμπλουμ, να γουστάρουμε. Κάτι Σάκο, τέτοια πράγματα θέλω να δω. Γιατί και εγώ πρέπει να βάλω κανένα μαυράκι πίσω. Σόζα, κάτι τι πρέπει να βάλω. Καρέλι και τέτοιου, α πούμε. Πρίγιοβιτς δεν θέλει να δει με τίποτα. Πρίγιοβιτς θέλω να δω. Θα πάω δεν ζήσει. Εκεί είναι ο Δελιζήσει. Εκεί είναι για να παίξει ο Δελιζήσει. Τον Πρίγιο, βέβαια. Πώ θα τον παίξει. Τι θα τον παίξει. Δεν ξέρω. Σπάριχ θα παίξουν. Λόγω ασόδια, πεντάρια, ξύλο και τέτοια. Έλληνα δείτε τι θα έχεις αυτό. Φυσικά θα έχεις. Άρα χαμός στη ζούγκλα. Άρα θα έχουμε και μπούκες και... Κάτσε τώρα, θα το δούμε το έργο τώρα. Αυτό είναι το ρωτήσω. Τα καροτσάκια, τα τέτοια και τι δίνεις και τι κάνεις. Έτσι, άμα δεν παίξεις αριστερά τόσκα δεξιά και έτσι δεν είναι ρωτήσω. Και Βέρμπλουμ μπροστά αυτά. Εκεί είναι το ρωτήσω. Καρέλι μπροστά. Ακμπομ.
Εκεί είναι το ρωτήσω. Δύο δεν μπορεί να παίξει με δύο βεληνικού. Εφού και δύο είναι φόρε. Τι φόρε είναι. Καρέλη θα παίξει αριστερά, φτερό. 4-3-3 θα παίξει εκεί πέρα, δεν έχει άλλη λύση. Καλημερίζουμε τον φίλο μα τον Παναγιώτη, μα λέει α παίξει λέει με πλάτη στο καλάθι, λέει ο Βλάλη. Αχιλέα μα μαντζιόλα και δίνω στον τέτοιο ανάμοβι, στον Παλογιάννη και σουτάρο. Μακαρά. Εντάξει, τεράστιο. Σεραίο. Ναι, δυνατό χέρι. Δικό μα, δικό μα. Ο αντισούποντιτ ήταν αυτό. Ήταν. Ο αντισούποντιτ την ίδια μεριά, την ίδια μαριά γωνία παρούσα τρίποντα. Αντισούποντιτ, μακαρά ρε φίλε. Άνοιξε και αυτό καφέ. Δεν είχε ανοίξει, όχι, δεν είχε να το. Πώ το λέγανε. Ο σούποντιτ εκεί πέρα στην Ελλάδα. 625 δεν. Έχει ο σούποντιτ στο ένα βασμό μαγαζί. Ναι, ξέρει που κιόλα. Ο σούποντιτ δυνατό τώρα στο. Τι δουλειά έχει τον εύωσμο σούποντιτ. Κιτρινό μαύρο ο εύωσμο γι' αυτό. Θυμάμαι το νούμερο πώ λεγόταν. Δεν είχε καφετέρια. Νομίζω και μια καφετέρια που λεγόταν 625 baseline, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Είχε ένα μπασκετικό όνομα. Βγάζει ένα παλιό από τον Κουκουλτζάλα. Όπω λέει, ασλαμά, μην το κάψουμε σήμερα αυτό, το θέμα αύριο. Ναι, ναι. Αυτό ήταν νομίζω κάπου εκεί Μαρτίου, κάτι τέτοια. Εκεί υπήρχε ένα μαγαζί τα παλιά τα χρόνια. Άφαν κάτι όλοι, ρε Μαρτίου και κρίνει. Σε παρακαλώ. Αργές. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Έλα, άκου να σε πω. Για το βράδυ σου έχω ένα Άρης Εύωσμο. Ναι. 40 επί 30. Τι 50. Φιλά. Είναι, το έχω κάνει σαν κορνιζάκι, αλλά είναι φωτοτυπία έχρωμη. Αχα, μου μάλιστα. Το έχει δώσει ένας φίλος. Σαν κορνιζάκι. Security εδώ στην Coca-Cola είναι. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Ναι, αυτός μας ακούει τώρα στην Coca-Cola αυτός που είναι στην Coca-Cola. Το ξέρω εγώ, φιλιά, φιλιά. Ναι, αλλά γύρισε και είπε κάτι για τον κορνιζάκι, το κόρη μας. Αλλά δεν πειράζει, τον αφήνω, τον αφήνω. Έγινε, σε φίλουμε, τσάου, τσάου. Χαιρετίσματα στον πορτάκι της Coca-Cola και στο φιλάκι που μας ακούει. Ναι, αυτός μας ακούει. Σαν κορνίζα, λέει φωτο. Αυτό. Τι για μένα το είπε, τι με έχει, δεν κατάλαβα. Σαν κορνιζάκης έχει. Τελείωσε τώρα, δεν έχει κουμπαράκι, τέλος τώρα, δεν είπε. Μπάμπι να σε πόλει, άλλαξε τώρα. Με σένα δεν ασχολείται, εμένα με ξέχασε τώρα. Μπήκε στα στούντιο αυτός τώρα, πήρε διασημότητα. Καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε από το rotation, απέκτησε, να αλλάξει τα δύσκολα. Μπήκε μέσα, έδειξε ότι είναι ανά πάσα στιγμή, όποτε και να κρυφθεί, θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Τελειώσαμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε, εντάξει, πήγε παραπέντε. Θα μπει μέσα τώρα άλλο να παίξει τα κλαρίνα εδώ πέρα ο Ζουμουσού. Δεν νομίζω να ασχοληθεί. Καλά, καλά. Να έρθει να ασχοληθεί. Να ασχοληθεί τώρα αυτό. Λες, χάρτινη, ανοξίδωτη, πύληνη. Οχ, οχ, οχ. Θα γίνει τώρα το γάλα μαύρο. Θα κράζει μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντερ τώρα αυτό. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε με το τραγουδάκι μας για τις σαμπάνιες ούτως ή άλλως που προαναγγείλαμε. Έτσι, γιατί για κάθε θεματολογία η Μπάμπης Μπατουανίδης Κόμπανη έχει και ένα άσμα. Λοιπόν. Είσαι γεννημένο για πάνελ μαρμίτα, να ξέρει. Τελείωσε το. Δεν γλιτώνοβιτ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γλιτώνει μαζί με Μάριο και Φωτιάδη δίπλα. Αισθάνομαι τόσο λίγο, τόσο λίγο. Δεν μπορώ να ενταχθώ σε αυτό το ρωτήσιο. Κεράσει ο καραφλοκοτσίδα σε ένα κόμελο. Καραφλοκοτσίδα, εντάξει, έρχομαι εννοείται για να τον απολαύσω. Εκείνη η μαρμίτα το πάνελ είναι όταν θα βγάλει, α πούμε, όπω βγάζει τα ΟΙΚ. Μετά αντέχει τα πάντα. Δεν φοβάσαι στούντιο, δεν φοβάσαι πάνελ τίποτα. Πάρου το καπνισμένο που λέει. Είναι το καημένο ο 40 μισή ώρα έκατσι. Δεν μπορεί. Μέσα στα μεγάλα. Πού είναι ο Καστοριανός, δεν μας πήρε σήμερα τηλέφωνο γιατί. Είχε δρόμο, ρε φίλε. Χωρίς πλάκα και πήγε να αρμέξει γίδια κατευθείαν. Ναι, μα έπαιρνε τώρα ξύπιο, δεν μα έπαιρνε από εκεί. Μα πάρε. Λοιπόν, ώρα να αποχωρήσουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα τα ξαναπούμε. Κάνε αποφώνηση, πώς το κάνεις αυτό εκεί, τι τραγουδάρα θα βάλεις. Στις 6, αυτό παίζει από πίσω. Παίζει. Εγώ Αυγερινός και εσύ Πούλια. Εγώ τον Περινιό και εσύ Τζούνια. Γεια σα, να ακούσω. Δυνατός είσαι Batman, αλήθεια. Μαζί με Μορταδέλα συνδυάζεται σήμερα. Σε πολύ δυνατός Batman, αγόρι μου. Θα κάνουμε λαϊβάρες, φίλε. Φίλε, λαϊβάρες. Θα πέσει πολύ διαφήμιση, να ξέρεις τώρα. Έχω και θα πέσει με την μαρμίτα. Βρήκαμε τον επίσημο. Να ξέρεις και σε λαϊκά δικαστήρια θα είσαι τώρα τέτοιος να πούμε. Διαφήμιση, τέλος. Λοιπόν, Κωστίζα Τζαρός μέχρι τις 10. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, τσάω. Η πιο καλή απαλλαγή στις φορολογικές και δηλώσεις. Ήσου για μένα η εντριβή μέσα στο βίντεο.